Καλημέρα, ήλιε, καλημέρα. Τι ωραίο τραγούδι, Χράτς Χρούτς. Να, δεν γινόταν να μην έχουμε και αυτά. Καιρό είχαμε να τα ακούσουμε τα Χράτς Χρούτς. Μας λείψανε. Καλημέρα, ήλιε, καλημέρα. Τι ωραίο τραγούδι να ξεκινάς την ημέρα σου με καλημέρα, ήλιε, καλημέρα. Δεν είναι κάτι ότι σημαίνει και ότι έχει κάτι να μας προσδώσει. Καλημέρα, Χριστίνα, καλημέρα. Πού είσαι, παιδί μου, τι κάνεις? Ήξερες και ήρθες, ποια μέρα επέλεξες να έρθεις να πραγματοποιήσουμε εκ νέου μία εκπομπή μετά από πόσο καιρό. Πάει καιρός. Πάει καιρός, από πριν πας διακοπές. Πριν τη μεταπολίτευση, μη σου πω. Κανονικότατα. Γιατί, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι... Τα γενέθλια του Πασόκ. 3 του Σεπτέμβρη, να περνάς σε ξανάβρος στους μπαξέδες και τα λοιπά και τα λοιπά. Για εμάς τους αγρότες, ένα τραγούδι που σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Άσχετα που ξέρεις ότι αυτό το τραγούδι δεν αφορά τώρα την ημέρα ίδρυσης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. 3 του Σεπτέμβρη, ναι μεν, η διακήρυξη της ιδρύσεως, αλλά 3 Σεπτέμβρη αναφέρεται σε άλλα γεγονότα πολύ παλαιότερα. Το, αν δεν κάνω λάθος, το ποίημα του Μάνου Ελευθερίου, το τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου. Αλλά για κάποιο λόγο επειδή της ημερομηνίας, συνδυάστηκε και υιοθετήθηκε τροποντινά το τραγούδι αυτό του Μάνου Λοΐζου κιόλας η μουσική. Στίχη Μάνος Λοΐζου. Άμα σε λένε Μάνο δηλαδή, κάπως έτσι. Μεγάλη επιτυχία θα κάνεις αυτή την ζωή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα ήλι μου, γιατί οι ακροατές και οι ακροάτρες αυτής της εκπομπής είναι οι πραγματικοί μας, είναι οι ηλιαχτίδες. Ρομαντικός. Καλά το Πασόκ μας κάνει, παιδί μου, δίδαξε ερωτισμό, δίδαξε ρομαντισμό, δίδαξε σοσιαλισμό. Δίδυστε τέτοιες ημέρες έτσι να αξιολογούμε και να αξιοποιούμε τα διδάγματα του παρελθόντος και να δίνουμε μια τέτοια μικρή μορφή στην εκπομπούλα μας. Βέβαια έχει λίγο γίνει παροχημένο το αστείο με το Πασόκ. Εμείς δεν το λέμε αστείο, εμείς το εννοούμε. Δεν είναι ότι κάνουμε κάποιο είδους χιούμορ. Αν και μέσω της ορχήστρας μας έχουμε υμνήσει και τα χρόνια, έχουμε υμνήσει τις καταστάσεις και αυτές προσπαθούμε να επαναφέρουμε. Πώς λένε άλλοι, εσύ θα ξαναφέρει το μπάσκετ στο Βορρά, εμείς θα ξαναφέρουμε. Επανέρχονται, μπάμπι μου. Τα σκυλάδικα γενικά στην Ελλάδα. 2-31-0-2-87 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Με την εκπομπούλα μας από πάρα πολύ νωρίς. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή βεβαίως στα ίντερνετ και στα διαδίκτυά μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα. Τρίτη 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Είναι ιερομάρτυρος Ανθίμου Επισκόπου, ιερομάρτυρος Αριστείωνος Επισκόπου, Αγίου Αρχοντίωνος Μάρτυρος, Νεομάρτυρος Πολυδόρου, Νέας Εφέσου, Οσίας Φίβης Μάρτυρος. Εορτάζουν ο Άνθιμος, η Άνθιμη, ο Αριστείων, Αριστείωνας, ο Αριστέας. Την Πελοπόννησο αυτός, την Τιμάνη. Την Αριστεία. Η Αρχοντούλα. Αρχοντούλα, χρόνια πολλά στην Αρχοντούλα μας. Η Αρχόντισσα, η Αρχόντο, ο Πολύδωρος, ο Πολύδωρας, ο Πόλης, ο Πολυδόρης, η Πόλη. Ο Φίβος και η Φίβη. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Πίσω παίζει και ρεμίξ Κάρμινα Μπουράνα, Καρλ Οφ, DJ Tiesto βέβαια. Μιλάμε για πολύ ψαγμένες μουσικές. Καλά παιδί, τα έχουμε ψάξει εδώ. Κάθε χρόνο τα ίδια παίζω, αλλά τέλος πάντων. Ποιος την πάτε τώρα την εκπομπή την περσινή, είναι δυνατόν. Και θα καλημερίσουμε την πρώτη φωνούλα που θα μας κάνει ποδαρικό σημερινή εκπομπή. Καλημέρα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα, ήλιε, καλημέρα. Καλημέρα, Μπάμπη. Τι γίνεται? Καλημέρα. Και η Χριστίνα είναι εδώ. Είναι το Χριστινάκι εκεί? Περίμενε να πει η Κατερίνα, είναι. Χριστινάκι, καλημέρα. Έλαμψε και ο... Κουταρούλα, τον Μπάφη τον ετοιμάζω για γαμπρό. Έχει πάει μέχρι και στη Μυτιλίνη, θα φέρει ούζο, πιτσιλαδί. Ναι. Τώρα έρχομαστε στα της ημέρας. Ναι. Θα πω δύο ονόματα, Μπάμπη, δεν θα μακρηγορήσω. Μάλιστα. Γιάννης Μακρυγιάννης, γαλλικό κόμμα. Έτσι, έτσι. Ανδρέας Λόντος, αγγλικό κόμμα. Έτσι. Λόντος, έτσι, Λόντος. Με κοιτάει τώρα η Χριστίνα, σου λέει, τι λέει πάλι, ποιος είναι ο Γιάννης Μακρυγιάννης, πού παίζει, center back, center back στο Θεσπρωτό. Πού μπορεί... είπα, παρένθεση, γαλλικό κόμμα. Ναι, εξήγησε όμως εδώ στην νεολαία, η οποία δεν γνωρίζει τι το η 3 του Σεπτέμβρη και πού είναι. Τώρα θα το εξηγήσω, Μπάμπη. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Κάτσε να τα πούμε. Ναι. Ήτανε να γίνει 25 Μαρτίου του 1844. Γιατί 5 και 2, 7 και 3, 10, 8 και 1, 9 είναι τα νούμερα της ημερομηνίας. 9 και 10, 19 και 8, 27, Μπάμπη.
Αλλά δεν έγινε στο 9, γιατί 7 και 2 μας κάνει 9. Όλα 36 κόκκινο. Δεν έγινε στο 9. Γιατί δεν έγινε. Θα σου εξηγήσω. Κάτι ναι, ήταν αυτός που θα μας έκανε τώρα να μας εξηγήσει. Καταλάβουμε. Μας μπέρδεψε περισσότερο. Τι λες, προπαίδειες. Ρε παιδί μου, βάλε 25, 23 και 1844. Ναι, πρωί είναι. Πρωί τώρα. Πού θες, πού θες να κάνω εγώ τώρα τις προσθέσεις πρωί-πρωί. Άστε, εντάξει. Τις κάνω εγώ για σένα. Κάτι, κάτι. Λοιπόν, το νούμερο 25 τρίτου 1844 μας βγάζει αθρηστικά, ναι, άμα κάνει την άθρηση, ναι, το νούμερο 27, 7 και 2, 9. Ναι. Και ο μήνας έχει 9 που λένε. Ναι. Λοιπόν, αλλά δεν έγινε 9, ναι, γιατί είχαν πέσει οι πληροφορίες, τα informer, είχαν δώσει για το στατιστικό. Ναι. Ναι. Και πήγανε και προλάβανε και το κάνανε 6 μήνες πριν. Το κάνανε 3/9 του 1843. Και δώσε εδώ βάση, Μπάμπη. 3 και 9, 12 και 9, 18 και 7. Πόσο μας κάνει, Μπάμπη? Μας κάνει το νούμερο 28, Μπάμπη. 8 και 2, 10. Πάρω τη βοήθεια του κοινού. 8 και 2, 10, Μπάμπη. 1 και 0 μας κάνει 1, number 1. Άρα πήγαμε στο νούμερο 1. Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ. Δεν κατάλαβα τίποτα. You are the one, my number 1. Πού κατέληξε? Κανένας δεν κατάλαβε. 3 και 2 και 5 και 7. Κάποιοι καταλάβανε. Όχι, κάποιοι καταλάβανε. Επειδή εμείς είμαστε βοήθεια τώρα. Μπορεί να μετέδωσε κανένα κρυπτογραφημένο μήνυμα. Το 1 και 0 ίσον 1, ας πούμε, πού κατέληξε? Ξέρω, δεν ξέρω, θα την ακούσουμε σε επανάληψη να δούμε τι ακριβώς μπορεί να εννοούσε ο φίλος μου Λευτέρης. Τώρα αυτό μπορεί να είναι κωδικοποιημένο και να έχει καλέσει τον κόσμο σε επανάσταση. Να ξεσηκωθούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, αγόρι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο Χριστίνα. Καλημέρα, καλημέρα. Πανετολικός, είπαμε. Όχι, τι πανετολικός. Εγώ. Μαύρη θύελα. Μαύρη θύελα. Καλαμάτα. Καλαμάτα. Ναι. Τι γίνεται? Καλά είμαστε, εσύ? Χάλια. Χάλια γιατί? Κεφάλι έχω ρεμπαγμένο. Από πού, από προχθές? Από χθες. Από χθες, τι είχε χθες? Τσουκνιδόπιτα με κόκκινο κρασί. Τσουκνιδόπιτα με κόκκινο κρασί, σκέτη, τσουκνίδα μέσα, λίγο τυράκι, μυζήθρα, κάτι, όχι? Τι να ακούς το μαλλιοτάγαρο να πούμε. Και μετά το κόκκινο κρασί ήρθε το ζουμία την τσουκνίδα. Ναι. Από τα πράγματα τσουκνίδια δεν βγάζουν ζουμί. Βγάζουν ζουμί οι τσουκνίδες. Και ήπιες το τσουκνουδόζουμο. Ναι, σε το μέλανα ζωμό. Το μέλανα ζωμό. Το τρέλανα ζωμό έχεις φτιάξει. Και πύραυλος έγινες. Μόνο σου ήσουνα? Όχι, είχαμε παρέα. Α, σε σπίτι, τσουκνιδόπιτα και μένει. Τσουκνιδόζουμο σε σπίτι, πιες, ναι, για drink, έτσι. Ναι, για ένα aperitif. Aperitif. Μάλιστα. Τι έγινε εδώ τώρα με τα μικρόφωνα, έχουμε θέμα σήμερα, αλλά δεν πειράζει, θα το καταπολεμήσουμε. Μάλιστα. Ωραία, δεν σε ακούμε καλά, είναι πολύ χαμηλή η γραμμή σου, η πτήση είναι πολύ χαμηλή. Ζεπελάρισε, ζεπελάρισε και τρελάνε μας. Πέτα, πέτα, πέτα ψηλά, πέτα στο αλφα του κεντάβρου. Πάρε σε ένα μισάωρο να δούμε συντεταγμένες. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Επιστρέπετε, τι, κάτι κάνανε τώρα αυτοί. Βάλανε το παλιό μας το παλιό μικρόφωνο. Κάτι κάνανε μας. Πέφτει. Τι πέφτει, παιδί μου, δεν ακούσω εδώ πέρα ότι είμαστε μέσα στους πέντε ανέμους. Χράτς χρούτς. Είχαμε καιρό, είχαμε να κάνουμε τα χράτς χρούτς. Τόσο καιρό κάναμε ωραίες εκπομπές, αλλά μέχρι εκεί. Δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε όμως. Θα ανταπεξέλθουμε σε όλες τις αντικσότητες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα, ούτε εδώ μας περίμενε. Καλημέρα! Μπάμπη, με έκοψε πάλι. Περίμενε, έχω άλλη γραμμή, κάτσε λίγο. Καλημέρα! 3-7-21 και ο παπάς 32. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. 3 το λάδι, 3 το ξύδι, 5 το γαθόξιδο. Λοιπόν, να ξέρεις ότι ήταν σήμα σε εξωγήινους που θα προσφύγει. Μπορεί εκεί στον ημιτό, στον ημιτό. Δεν γίνεται τώρα, δηλαδή αυτά ήταν όλα συγκεκριμένα, κωδικοποιημένα, αλλά είχαν μια λογική σειρά. Πράγμα δηλαδή όχι αδύνατο, ναι. Πράγμα δηλαδή πρωτότυπο και για τον Λευτέρη δηλαδή. Μήπως ήταν... Άρα είναι για εξωγήινους, να ξέρεις. Μήπως ήταν αυτό το σύστημα HARP?
Αυτό πρέπει να είναι. Α, αποτιμάζουμε. Και εδώ. Και ο Μίτσος εκεί που ξέρει από τα Ζέπελιν. Βέβαια. Μήπως χρησιμοποιείται και... Εγώ πιστεύω ότι ήταν ένα κάλεσμα για γενικευμένο σοσιαλισμό. Αυτό ήθελε να αποδικοποιήσει ο φίλος μας ο Λευτέρης. Λες, βέβαια. Και αυτό. Επανερχόμαστε. Επανακάμπτουμε. Τώρα τι βασίβε έτσι, έτσι το ορθόδοξο, τώρα με την κινηματά ποιο είναι, λες να... Αυτό τώρα είναι άφημη, άφημη άλλης ομάδας, δεν αναγνωρίζουμε. Θέλουμε τη μητέρα του συλλόγου, τον ΑΣ Πασόκ, τον παλαιό, τον κανονικό. Και ΓΑΠ μέσα. Εννοείται, καλά χωρίς ΓΑΠ εσύ, τι πλάκα κάνεις. Το όνομα, βέβαια, trademark. Σε παρακαλώ. Δεν υπάρχει. Ορθόδοξο μέσα. Εδώ αναλαμβάνουν οι ιοί των προέδρων της ομάδας όταν εξέλθουν εξ αυτών οι γονείς. Δεν θα αναλάβουν οι ιοί αν υψχοί, οι γόνοι τέλος πάντων. Εκτός που τις αναλαμβάνουν με κάποιον μπράβο πάνε και γράφουν και κάποια συστήματα. Δεν γίνεται. Τώρα πρέπει να κάνω και την απλή αναφορά. Ξέχασα να χαιρετήσω την Κώστα Ναβαρίδο, ρε παιδί μου. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, ρε Κούκλα, γεια σου. Άντε, πού είσαι, μας έλειψες. Πες τη στερκιά. Πες μου τέτοια. Αλωνίζει, θα βάδει τις αλώνη σου. Ποιος αλωνίζει. Όχι, με την καλή έννοια, όσον αφορά τα προγνωστικά και ξέρω εγώ, βγαίνει. Ήρθα εδώ να συμμαζέψω τα πράγματα. Σήμερα θα δώσουμε μπάσκετ. Όχι, όχι, θετικό αλώνισμα, ρε παιδί μου, αν τέλειο το καλοκαίρι. Έτσι, έτσι, μα δεν καταλάβατε, κονόμησε και αλώνισε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, θα τα πούμε. Τσαω, τσαω, τσαω. Έχω να δώσω αργότερα. Εντάξει, εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Φιλιά. Θα δώσω και εγώ τα δικά μου. Ναι, 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 τα λέμε, τα λέμε. Σε λιγάκι, σε λιγάκι. Τσαω, τσαω, τσαω. Για να δούμε γραμμούλα, καλημέρα. Έλα ρε Πάπη. Να το σου είπα, ο Λευτέρης. Τι ήθελε έλα, να μας πει. Ναι. Είναι και το Χριστινάκι εκεί, εδώ, περιμένει ένα γωνίος να μ' ακούσει. Ναι, βεβαίως. Να με μπερδέψεις λοιπόν, άλλο λίγο. Άκουσε Πάπη, ναι, ναι. Άκουσε Πάπη. Ναι, ναι. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Λοιπόν, καλά, ένας φίλος μου, ένας φίλος μου, αυτό είναι και σχεδόν αλήθεια αυτό που θα πω. Σχεδόν αλήθεια. Σχεδόν αλήθεια αυτό που θα πω. Καλά, και οι ημερομηνίες που σου είπα είναι αληθινές. Καλά, εννοείται, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα άκουσα να δεις το... Λοιπόν, ήμασταν στο Αστρόπυργο. Αυτός είχε τρεις μέρες διάρρεια το παιδί, πραγματικά δηλαδή το είχα λυπηθεί. Διάρρεια! Που... ωραίες πρέπει! Ένα φεγγάρι που δούλευα στο Αστρόπυργο, θυμάσαι, που σε έπαιρνε από τη μηχανή του και πάλι... το τηλέφωνο. Ναι, πάλι για αριθμούς μιλάει. Διάρρεια μας λέει. Λοιπόν, και άκου να δεις, Βάμπη, τι γίνεται. Ναι. Πάει το παιδί στο γιατρό, έτσι. Και πάει αυτό στον έφορα. Τέλος πάντων, στο ΕΣΥ πήγε. Μια ωραία πρωινή ιστορία που πρέπει να την μοιραστείς μόνο τον κόσμο. Ναι. Βάμπη, το ΕΣΥ που, να κάνω μια παρέμβαση, έπρεπε να είχε γίνει εμείς για να πάει καλά. Τώρα με το ΕΣΥ, πώς θα πάει. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, είχε πάει στο ΕΣΥ εκεί στο κέντρο υγείας. Ακούς, Μπάμπη? Δεν ακούω, τι μπορώ, κάνω κι αλλιώς. Μοίρα μου. Για να μην μακρηγορώ, έτσι. Δεν όχι, ποτέ, ναι. Του λέει ο γιατρός, Μπάμπη, ότι λεμόνι του λέει. Αυτός λέει, τι λεμόνι και γιατρός. Σίγουρα είσαι γιατρός. Λεμόνι του λέει. 50 ευρώ. Λέει χυμό, λεμόνι. Όχι, ρε παιδί μου, λέει λεμόνι. Ωραία, πάει στο σπίτι ο άνθρωπος, την άλλη μέρα τον παίρνει τηλέφωνο. Γιατρέ, λέει, τι γίνεται, λέει ο γιατρός. Λέει ο χτεσινός, λέει, ήρθε που, πήρα, που ήρθα εκεί και μου είπατε για το λεμόνι. Ναι, λέει, πώς πάμε. Καλά πάμε, λέει γιατρέ, αλλά ημίμετρα. Του λέει, γιατί, τι εννοείς. Όσο έχω, λέει, το λεμόνι μέσα μου, καλά πάω. Αλλά είναι, λέει, σαν το φελό. Έχει τη δράση του φελού. Μόλις το βγάλω, πάλι διάρρεια έχω. Μάλιστα. Και αυτή την ιστορία γιατί μας την είπες τώρα, τι σχέση έχει. Είναι ανέκδοτο, ρε Μπάμπη. Μα, μάλιστα. Πες τα γελάσουμε, ρε παιδί. Χα, 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 πολύ αστείο. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα, Θεέ μου. Καλύτερα να λέει αριθμούς. Καλημέρα. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα. Πες για και στον κάποιο Μπατμανίδη. Ένας κάποιος Μπατμανίδης εδώ. Καλημέρα και στην παρέα που έχει. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν το μουστάκι του Χαραλαμπόπουλου. Χρόνια πολλά. Σε όσους έχουν φωτοβολταϊκά χωρίς να έχουν πάρει άδεια και χωρίς να έχουν οικόπεδο. Χρόνια πολλά σε όσους δεν χρειάζεται να νομιμοποιήσουν τα αυθαίρετα. Βεβαίως. Χρόνια πολλά σε όσους ακούνε το ένα το χελιδόνι και χτυπάνε το πόδι τους. Χρόνια πολλά σε όσους ακούνε τον ήλιο τον πράσινο και κουνάνε το κλειδί από το Audi. Το Opel, το Ascona. Όχι, ρε φίλε. Δεν είχε Audi. Audi ήταν. Audi, ρε φίλε. Εντάξει, έχουμε και ένα επίπεδο. Δηλαδή,
Πήγαμε 15 τέτοιο συγκεντρώσει. Πήγανε μάλλον. Εντάξει, πρώτη τετραετία Opel Ascona, μετέπειτα έγινε Audi. Το Opel του Ascona. Πάντα γερμανικά όμως, πάντα επιμέναμε γερμανικά. Λοιπόν, να πω και δύο πραγματάκια. Mm-hmm. Ένα είναι για κυκλοφόρησε, φυσικά δεν θα πούμε μάρκα. Mm-hmm. Κυκλοφόρησε κάποια φέτα, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, Μπάμπη, που έχει την πιστοποίηση ότι είναι για μουσουλμάνους. Δηλαδή. Ναι, 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 το είδα. Ναι, έχουμε ξεφύγει πλέον τελείως. Mm-hmm. Και δεν με για να μην μιλήσω για αυτή η πιστοποίηση για μουσουλμάνους, ότι είναι μια παράδεκτη σφαγή των ζώων και τι σχέση πλέον έχει. Τι εννοείς, δεν κατάλαβα, γιατί οι μουσουλμάνοι δεν κάνουν να τρώνε φέτα. Όχι, δεν κάνουν να τρώνε χοιρινό. Τι είναι χοιρινό. Ναι, όχι. Όχι, τότε κάνανε ένα κολπάκι, δείχνουν ότι η πιτιά, ότι είναι αυτή η πιτιά η συγκεκριμένη, είναι από ζώο. Η πιτιά βέβαια δεν είναι. Τι είναι η πιτιά? Από ζώο. Είναι ο τρόπος παρασκευής και η άλμη εκεί που υπάρχει συντήρηση, ρε παιδί μου, ότι περιέχεται από έντερο ζώου. Και αυτό είναι, πρέπει να έχει την ευλογία ενός μουσουλμάνου που είναι απαράδεκτος ο τρόπος φαγής. Mm-hmm. Πλέον δεν υφίσταται σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν επιτρέπεται. Μάλιστα. Και κάτι άλλο και να κλείσω, mm-hmm, μια και αναφερθήκαμε στο Πασόκ, βέβαια ήταν και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Κανάρι, παπάφι και χουρμούζι, υπάρχει ένα τρίγωνο εκεί. Ναι. Mm-hmm. Είχα δει προϋπολογισμό, ήταν εκείνα τα χρόνια, 120 εκατομμύρια, έχτιζες 3-4 πολυκατοικίες, φτιάξανε 2 τυχιάκια, mm-hmm, και βάλανε μέσα γκαζόν. Μου είχε μείνει από τότε, Μπάμπη, του γκαζόν. Του γκαζόν, ότι δεν ξεχάσαν να αφήσουν πεζοδρόμιο και επειδή περπατούσα προχθές, έβλεπα τη γυναίκα, δεν έχουν πεζοδρόμιο για να κάνουν ένα τυχείο και να βάλουν γκαζόν. Δηλαδή είναι, αν περάσει από εκεί, κοίτα το. Λοιπόν, και δεν μπορεί να περάσει, να περπατήσει κάποιος, γιατί υπάρχει και μια κολόνα, τελειώνει το πεζοδρόμιο, δεν μιλάω για καρότη, δεν μιλάω για ανάπηρο, για να κάνουν ένα τυχείο, να πάρουν να οικονομήσουν 120 εκατομμύρια δραχμές. Όχι να οικονομήσουν τώρα κι εσύ, μην είσαι υπερβολικός. Να οικονομήσουν, ναι, είμαι υπερβολικός. Ανακαλώ. Δεν ξέρω τι οικονομήσουν. Λοιπόν, τα πρώτα έξοδα. Έγινε. Θα τα πούμε, περιμένουμε. Έγινε. Θα τα πούμε. Έτσι, έγινε. Φίλια, για να δούμε γραμμούλα. Έλα, Μπάμπη. Έλα, εγώ πάμε αφού σε κατάλαβα. Όχι, γιατί κάποιοι έχουν το σύνδρομο του δημοσιογράφου, Μπάμπη. Λοιπόν, η πιτιά, μ' ακούς. Ναι. Α, η πιτιά τώρα δεν θέμα είναι από τα έντερα, μην τρελαθούμε τώρα. Πρώτη. Τα έντερα έχουν και κολοβακτηρίδια. Η πιτιά είναι από την κοιλιά. Λογικό, γι' αυτό τα λένε κολοβακτηρίδια, επειδή περιέχονται σε ευαίσθητη περιοχή. Μπορεί. Τα έντερα. Ναι. Μάλιστα. Ναι, τα έντερα. Λοιπόν, η πιτιά είναι από την κοιλιά, από την κοιλιά του ζώου. Εντάξει, γεια. Έγινε, γεια. Το λύσαμε και αυτό, ακόμη ένα θέμα. Η άλμη που είναι μέσα η φέτα έχει κάτι από ζώο. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι νερό με αλάτι. Ό,τι κι αν είπαμε, νερό με αλάτι. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Κυριάκο που λέει: ζήτω η 3η Σεπτεμβρίου, ζήτω ο Μπάμπης Βατμανίδης. Θα σε ξανάβρω στους Μπαχτσέδες. Πολλοί είχαν συνδυάσει όντως αυτό το τραγούδι, είπαμε, μιλάει για άλλα γεγονότα. Αλλά το είχαν συνδυάσει γιατί σου λέει: ρε παιδί μου, Μπαχτσέδες, 3 Σεπτέμβρη, Πασόκ. Αγροτιά, τελείωσε. Όπως και εγώ πολλές φορές, ας πούμε, και πολλοί κόσμος έχει παρανοήσει περί των τραγουδιών. Μια ζωή πίστευα το γνωστό τραγούδι του Μανώλη Ρασούλ και του Χρήστου Νικολόπουλου, αν δεν κάνω λάθος, το τέλει, το ξέρεις? Φυσικά. Χάρης Αλεξίου και τα λοιπά. Ότι είναι θέλει, αλλά τέλει. Όχι, παιδί μου, ναι, το τέλει ήταν περίπου στο θέλει το πήγαινα. Τέλει, άκουγα τόσα χρόνια, κάλπη και δουλειά. Και το είχα συνδυάσει, είχα γραφτεί τη δεκαετία του 80, ας πούμε, οπότε έλεγα ότι τέλει. Κάλπη και δουλειά, δηλαδή ψηφίσω. Ναι, και μετά θα αποκατασταθείς. Ενώ λέει κάλπη και ντουνιά. Το ξέρω, Μπάμπη. Εντάξει, κάτσε, το μοιραστώ και με τον κόσμο. Δεν το έχει. Δεν μας έδωχονται ωστά. Επειδή το έχω πει μια φορά σε ένα live, το ξέρω. Μέσω. Μεταφέρουμε τις ανησυχίες μας. Όχι, ότι δεν μπέρδευα το στίχο. Α, το ήξερε το στίχο. Εγώ σου λέω. Είχα συνδυάσει, ας πούμε, όλη την περιραίουσα εκείνη η ατμόσφαιρα της εποχής, ας πούμε, της δεκαετίας του 80. Να λέει και κάτι τέτοιο. Μα έτσι δεν είναι? Κάλπη και δουλειά, τελείωσε. Ψηφίζεις τώρα, φεύγουν αύριο. Πώς είναι τα πράγματα? Καλημέρα στην γραμμούλα. Δεν είμαι ο Λευτέρης. Ναι. Και επειδή από την εκπομπή της καρδιάς μας δεν πρέπει να δημιουργούνται απορίες,
και λόγω της διαμονής μου σε χωριό, στο χωριό έχω δηλαδή, ζήσει σε χωριό και ξέρω, ναι. Έτσι, όχι, τώρα μαθαίνω. Και επειδή με το διαδίκτυο μπορείς να κάνεις τα πάντα και έκανα και τυρί, άλλη φορά θα σας πω, δηλαδή και τραχανά, με την κουλήσια της Ιμπίας, δηλαδή κάτσα και μιλήσα με παραδοσιακή συνταγή της προ-προ-προ γιαγιάς. Όλοι κάνουν ρε παιδιά στο χωριό τραχανά και είναι απίστευτο. Ήταν τόσο επαγγελματίας που ήταν προ-προ-προ γιαγιά. Ναι, θέλω να σου πω, τόσο παλιά, ο ξινός. Τέλος πάντων, τι γίνεται τώρα, τα πιτιά και όλα αυτά, να μην μπερδέψουμε το γάρο. Ο γάρος είναι η σαλαμάνδα. Το γάρο, μην τον μπερδέψουμε. Αυτό είναι το κυριότερο. Μην μπερδέψουμε το γάρο, παιδιά. Ναι. Στο γάρο γίνεται η συντήρηση του τυριού. Και μιλήσουμε τώρα για φέτα καθαρά. Μάλιστα. Υπάρχει γαρόμετρο. Με το γαρόμετρο δημιουργείς την ποσότητα του αλατιού που πρέπει να υπάρξει μέσα σε συγκεκριμένη ποσότητα νερού. Εντάξει, δημιουργήθηκε ο γάρος ή η σαλαμούρα για να βάλεις μετά το τυρί στον Τενεκέ, ρε παιδί. Όπως είναι, πας σούπερ μάρκετ και βγάζει όλο μέσα από τον Τενεκέ. Αυτό το πράγμα είναι. Την προηγούμενη εβδομάδα σχολιόμαστε με τα κασέρια, σήμερα με τα τυριά. Είναι εκπομπή τυροκομείας. Εντάξει. Είμαι συγκλονισμένος. Την επόμενη εβδομάδα ξενομιζήθρα. Ναι. Α, μπράβο. Και επειδή αυτή η πιτιά είναι αυτό που βάζεις για να αρχίσει, πώς είναι η μαγιά που βάζεις στο. Ναι, αλλά η μαγιά ξέρεις ποια είναι. Μαγιά για τη μαγιά. Λοιπόν, τώρα έχει γίνει υγρό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπου λέμε αναλογία, πόσα γραμμάρια στα πόσα κιλά και. Λοιπόν, στην τυρί φέτα, στο τυρί φέτα η αναλογία είναι 70-30. Είναι περίπου δηλαδή αναλογία Ελλάδας-Τουρκία στους εξοπλισμούς τόσα χρόνια. 70-30, αυτό δεν ήτανε. 70-30, ναι. Αλλά τότε δεν υπολογίζανε τους πόσους εκατομμύρια Κούρδους. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, λέμε τώρα, παιδί μου. Πάλι με τους αριθμούς. Μάλιστα. Χαθήκαμε σήμερα. Τι χαθήκατε, ρε, δίνουμε εξηγήσεις. Δεν δώσε. Δώσε. Δεν αφήσουμε να πέσει κάτω. Τίποτα. Λοιπόν, 70% μπαίνει πρόβιο και 30% κατσικίσιο γάλα. Λοιπόν, τα βράζεις αυτά και με θερμόμετρο βρασμού, μόλις πάει 40 βαθμούς, εντάξει, τα ρίχνεις μέσα, το καρεμάζεις μέσα και ρίχνεις, ας πούμε, αυτή τη πιτιά η οποία είναι παλιά η έκραξη, όπως είναι, ας πούμε, το, είπαμε, το προζύμι. Μάλιστα, ωραία. Η μαγιά που βάζει το λύσαμε κι αυτό. Εντάξει, τίποτα δεν. Καλά, εντάξει, εδώ παιδί μου είναι. Εγκυκλοπαίδια είναι το λόγο επειδή, δεν είναι τώρα. Τα υγρά το βάζει στην τσαντίλα. Ναι, στην τσαντίλα. Τρέχουν τα υγρά. Και όταν πιάσει και σταθεροποιηθεί μετά από 2-3 ώρες, δημιουργεί το γάρο. Έβρε το γάρο πάλι. Ναι, έτσι λέγεται η σαλαμούρα. Ο γάρο. Ο γάβρο. Ναι, ξέρω, εγώ κατάλαβα. Έγινε. Κάτσε. Ένα πολύ ωραίο. Ναι. Δεν είχε γαρόμετρο. Τι κάνανε. Είχανε το νερό και ρίχνανε και βάζανε και ένα αυγό μέσα. Λοιπόν. Και αρχίζανε. Ναι, ρε, μην γελάσε. Και ρίχνανε αλάτι. Το λιώνω, το λιώνω, το λιώνω το αλάτι. Και όσο έλειωνε το αλάτι, ανέβαινε το αυγό προς τα πάνω. Μάλιστα. Μόλις έτσι κάνανε το. Κάτσε, έχω γραμμές. Περίμενε. Εντάξει. Έγινε. Το λύσαμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μετά βουτούσαν στο γαρόμετρο μέσα τα χαρτάκια να πάρουν μια στρώση. Και εγώ αυτό το γαρόμετρο το έχω μηδενίσει τρεις φορές. Α, και εννοείται. Φίλε, ξέρεις τι έβγαζα εγώ με το γαρόμετρο, τρεις φορές το μηδενίσα. Λοιπόν, δύο απορίες έχω. Παρακαλώ με. Λευτέρη. 18 και 7 δεν κάνει, 28 κάνει 25. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Μετρούσες. Μετρούσες. Και το να μας πει και ποιος ήταν επικεφαλής του ρωσικού κόμματος, όχι του αγγλικού και του γαλλικού. Τα κρύβει, είναι ρωσόδουλος. Τα λέει ο Ακέ. Στις πληροφορίες, Λευτέρη, δεν μας βγαίνει το κρυπτογραφημένο μήνυμα. Μας στέλνει στο σούπερ μάρκετ τώρα να αγοράσουμε ντομάτες. Και κολόγαρτα. Με επαναστατικά φυλάδια στο χέρι. Δεν γίνεται, Λευτέρη, ξαναπέ τα νούμερα να πάρουμε σωστά το μήνυμα. Γίνεται, φιλιά. Χριστίνα, κούκλα μου, τι κάνεις, κούκλα μου, να βγούμε να κεράσει κανένα καφέ. Όποτε θες.
Όχι, τώρα θα έρθει, τώρα θα έρθει έλεγκας. Θα βγούμε και ένα τσιπουράκι, θα σου πει κανένα ουζάκι. Θα έρθει από Μυτιλίνη, θα έχει φέρει τα δικά του. Με σαρδελίτσα Μυτιλίνη. Θα αναβαθμιστεί. Έτσι θα παίξει. Θέλω να έρθει στο στούντιο και να βγάζει την τσέπη από τις τσέπες μέσα σαρδέλες Μυτιλίνη σε κονσέρβες. Παφούλιας 2.0. Αναβαθμισμένος, upgrade. Έγινε, φιλιά, φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, δούμε και τη γραμμούλα πριν το διαλύματα. Καλημέρα. Καλημέρα. Να ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις αεροσυνοδούς που ζουν το όνειρό τους ότι κάποια στιγμή θα κυβερνήσουν αυτή τη χώρα. Χρόνια πολλά τόσες γυναίκες έχουν μεγάλο στήθος και πιστεύουν ότι και αυτές κάποια στιγμή θα κυβερνήσουν τη χώρα. Mm-hmm. Θα τα λέμε πάλι. Να, θα πούμε, θα τα πούμε. Έγινε. Τσάω, τσάω. Λοιπόν, με αυτό το εισαγωγικό λοιπόν κυρίες και κύριοι της τρέλας 6 και 31 τα είπαμε όλα νομίζω. Ωραίες ώρες ας πούμε. Μου έρχεται να. Δηλαδή, τι, μετά από αυτό το καταιγιστικό μισάωρο, τι άλλο να πεις αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, τι. Και το τυρί μας μάθαμε να φτιάχνουμε. Και το τυράκι μας. Μήπως δώσαμε το τυρί και να δούμε ποια είναι η φάκα. Αυτή είναι η εκπομπή. Λοιπόν, 6 και 32 πρώτα λεπτά θα κάνουμε τη μικρή μας ανάπαυλα. Να σηκώσουμε μανικάκι και να επιστρέψουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Γιατί, παιδί μου, για το κομμάτι έτσι. Το ρεφρέν το ίδιο το έχει και η μαύρη θύελα. Θύελαρα, θύελαρα, ρε, ομαδάρα. Να πεις δεν έκανα πρωτότυπο. Όχι, 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 μαύρη θύελα το έχει, εντάξει. Από εκεί το πήραν, από εκεί το κλέψανε. Λέγω, επειδή κυρίες και κύριοι ακούτε μια εκπομπή που τσακίζει κόκαλα, βεβαίως, καθημερινά. Τσακίζει κόκαλα. 6 με 8 το πάρα πολύ πρωί, καθημερινά μπρος τους δέκτες σας. Καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει στην παρεούλα, 6 και 38 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι άπαντες σε αυτό που δεν ξέρουμε τι θα μας προκύψει. Επικοινωνείτε στο 231-0287-38, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή βεβαίως στη σελιδούλα μας, στα διαδίκτυα και εκεί βρισκόμαστε και συνδιαλεγόμαστε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μίλησα με Πάφη και με Φούρναρη. Άκουσε τώρα, πρέπει να πάμε την εκπομπή σε άλλο επίπεδο. Ο Πυθαγόρας είχε πει ότι η δικαιοσύνη είναι τετράγωνη σε όλα τα μέρη ίση και όμοια. Τα είχε πάλι πράξεις τώρα να κάνουμε. Απ' την άλλη και προς τη γεωμετρία. Θέλω να ρωτήσω, Μπάμπη, τους ευρηματικούς εδώ ακροατέ, να μου πούνε τι σχήμα θα έδιναν στην ελευθερία. Επίσης. Γιατί η δικαιοσύνη είναι τετράγωνη, το είπαμε. Φεύγω. Λοιπόν, είναι ίση και όμοιη σε όλα τα μέρη. Φεύγω. Λοιπόν, τώρα, επίσης, δεν θα το έλεγα αυτό, αλλά το Πυθαγόριο θεώρημα παίζει. Δώσε βάση στα νούμερα. 25-3-18-44, ωραία. Ναι. 5-2-7 και 3-10 και 9-19 και 8-27, 7-2-9. Ωραία. Δεν έγινε όμως το 9, έγινε 3-9-1843, 9-3-12 και 9-21 και 7-28, 8-2-10, 1-0-1, Μπάμπη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Λοιπόν, και μια που τα αναφέραμε, ναι, για να μην δίνουμε στον κόσμο μισές πληροφορίες, γιατί ο Λευτέρης αυτά κάνει, μισά πράγματα αφήνει. Λοιπόν, η ελευθερία δεν έχει σχήμα, είναι ευθεία. Τι λέμε σήμερα, δηλαδή, τα παρατήσουμε όλα. Μια ευθεία γραμμή που δεν ντέμνεται πουθενά. Συγκλονισμένοι λοιπόν, είμαστε. Και όσον αφορά, για να μην αφήνουμε εμείς τις πληροφορίες, ναι, τα χαρτάκια όταν τα βουτάς στο γαρόμετρο, μετά τα σβήνεις με τσουκνιδόζουμο και βλέπεις τον Παφούλια με τον Μακρυγιάννη πάμε στο πράσινο άλογα να κερνάνε τη ρόπιτε στον Πυθαγόρα. Τσάω, τσάω, καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς τώρα. Καλημέρα, Βυσπινής. Καλημέρα. Λοιπόν, δύο θέματα θα αναφέρουμε. Παρακαλούμε, σήμερα, Μπάμπη. Εδώ δύο θεματάκια. Το ένα είναι για το μπάσκετ και το άλλο είναι για το ποδόσφαιρο. Έτσι, να μιλήσουμε και λίγο αθλητικά. Ξεχάσαμε τώρα τον προορισμό αυτής της εκπομπής. Ναι. Λοιπόν, το μπασκετικό είναι να πούμε καλή επιτυχία στην Εθνική Ελλάδος για σήμερα. Σήμερα απέναντι στην Βραζιλία στις 3 η ώρα. Θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Σίγουρα. Και θα βγουν συμπεράσματα. Ένα πολύ δυνατό κραστές για να δούμε σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε. Διότι το Μαυροβούνιο δεν είναι το ισχυρός αντίπαλος. Εγώ είδα με το Μαυροβούνιο ότι έπαιξαν πάρα πολύ καλά στην άμυνα και είχαμε πάρα πολλά κλεψίματα. Με εντυπωσίαση ο Παπαγιάννης. Βέβαια, Παπαγιάννης, Μακρυγιάννης είναι η μέρα τους. Ναι.
Και όσο για τον Αντιτοκούμπο, ναι, γιατί είχα πει κάποια πράγματα που παρεξηγήθηκαν από τον, ναι, κόσμο. Ποιος Αντιτοκούμπο έχεις πει χαρακτηριστικά? Όχι, όχι, είπα ότι, ναι, η Εθνική Ελλάδος θα πρέπει να παίξει σαν ομάδα, ναι, και να μην τα περιμένει όλα από τον Αντιτοκούμπο, ναι, γιατί θα τον κλείσουν κάποια στιγμή. Νομίζω ότι αυτό κάνει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Παίζει σαν ομάδα, δεν παίζει. Μπράβο. Ναι. Αυτό ακριβώς. Ναι. Και θα πρέπει να γίνει με τις άλλες ομάδες, όχι με ομάδες τύπου Μαυροβουνίου που είναι χαμηλού επίπεδου, όταν θα παίξει με πιο δυνατές ομάδες. Mm. Ότι το Κούμπο τελικά, εκτός από καλός παίκτης, mm, γιατί έχει και, στο NBA έχει βελτιωθεί σε πολλά πράγματα, mm, και στο σουτ και εντάξει, το ότι πηδάει πολύ, αυτό είναι, ήταν γνωστό. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά φαντάζομαι. Ναι. Είναι, ξέρεις, και αρκετά γλυκός στο πρόσωπο είναι. Yeah, σ' αρέσει, σ' αρέσει σαν άντρας ο Γιάννης? Ναι, είναι το στυλ που μου αρέσει. Το, μάλιστα, αδύνατο, το παιδικό πρόσωπο αυτό. Αδύνατο δεν το λες, είναι. Μπρατσωμένος. Τι, όχι απλά μπρατσωμένος, θηρίο είναι. Ναι, εντάξει. Είναι το στυλ αυτό το. Δεν είναι, ρε παιδί μου, πολύ ογκώδες. Με 2-11 που έχει. Ναι, είναι γυμνασμένος, είναι γυμνασμένος. Είναι μόνο μης. Ναι. Ναι, ναι. Δεν είναι δηλαδή σαν το Σαμπόνης παράδειγμα. Σαν και εμένα, ας πούμε, παράδειγμα, που έχω ένα μη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, ναι, αλλά είναι εξαιρετικός παίκτης, mm-hmm, αυτό το ξέραμε. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα για το ποδόσφαιρο, mm-hmm, το θέμα είναι για την μετά Παντελίδη εποχή. Mm-hmm. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα τραβήξει για λίγο ακόμα η αναζήτηση, γιατί ο στόχος του κυρίου Καρυπίδη και του κυρίου Χαριστέα είναι να φέρουν ξένον προπονητή. Έτσι διαβάζουμε στα ρεπορτάζ. Και όχι αυτά τα αστεία ονόματα που ακούγονται από Έλληνες. Mm-hmm. Γιατί αυτή είναι για ομάδες από 7η και κάτω. Mm-hmm. Είναι οι αναλώσιμοι που όταν μια ομάδα ψάχνει προπονητή παίζουν αυτά τα ονόματα συνέχεια γύρω-γύρω, έτσι, η γνωστή παρέα είναι αυτή. Mm-hmm. Το παρεάκι. Welcome to the Lemonies. Ναι, και τέτοια. Άρα, Χριστίνα. Τώρα, ναι, ο Λεμονής, ο Ζουνίδης, ο Παράσχος, αυτή ο Πετράκης, mm-hmm, αυτή όλοι, το κακό συναπάντημα είναι στην ίδια τέτοια. Α, πολύ ωραίο συγκρότημα επίσης είναι το κακό συναπάντημα, φίλοι μας. Άκουσα ότι ο Μανώλο Χιμένης είναι ελεύθερος, δεν έχει ομάδα. Έχεις έρωτα με το Μανώλο? Ναι, ο Μανώλο Χιμένης είναι ο προπονητής που με το που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα με εντυπωσίασε, mm-hmm, για τη δουλειά που έκανε στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Και μην τώρα πει κάποιος για το χάρτινο πρωτάθλημα και για το. Δεν το λέει κανείς. Δεν το έχεις ακούσει ποτέ να το λένε, δεν νομίζω. Ναι. Εγώ βλέπω το πώς έπαιζε η ΑΕΚ και δεν είχε και το στρομερούς παίκτες μέσα, έτσι, ο Μπακάκης και ο Γαλανόπουλος ήταν, mm-hmm, και ο Μπακασέτας ήταν. Ναι. Και κατάφερε ο Χιμένες να έχει την ΑΕΚ πρωτοδεύτερη, δεν πήγαινε πιο κάτω. Mm-hmm. Μετά τα κάναν και αυτοί μαντάρα, έφυγε ο Χιμένες, ήρθε το χάος. Mm-hmm. Πρώτη επιλογή για μένα πρέπει να είναι ο Μανώλο Χιμένες και μετά να ψάξουν για κάποιον άλλο. Νομίζω ότι το έχουν στο μυαλό τους αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι κασία έχει ο κύριος Χιμένες. Θα το ψάξουμε. Σίγουρα θα είναι ακριβώς, αλλά εντάξει, άμα πάρεις κάτι καλό θα πρέπει να δώσεις χρήματα. Αλλιώς ή κάθεσαι με τον Ντόλι Τερζή, παίρνεις αυτούς εδώ τους αναλώσιμους, τον Πετράκη και τους, mm, τους άλλους, το κακό συναπάνδημα που είπα. Έγινε. Φιλιά, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Και επειδή η εκπομπούλα της καρδιάς μας πρέπει να είναι πάνω απ' όλα ενημερωτική, όπως και είναι, mm, πρέπει καθημερινά πλέον να έχει και το δελτίο, κατάσταση παύλα δελτίο δανεικών. Ως γνωστόν, χθες ο Ουάρντα και κανένα δύο άλλοι δόθηκαν δανεικοί στην ΑΕΛ. Αυτό έγινε το Σαββατοκύριακο, δεν έγινε χθες? Ναι, επισημοποιήθηκε. Δηλαδή δώσανε τα χέρια και ο κύριος Αλέξης, ο οποίος άκουγε για τέτοια και γελούσε και είχε και, πώς το λένε, εχθρικές σχέσεις με τον Χωσάδα της Μικράς Ασίας, της Οδού Μικράς Ασίας, τώρα μια χαρά δέχεται. Εσύ ως τα υποκαταστήματα γίναν 5. Τώρα, mm, έχω να προτείνω κάτι πολύ καλό για να κάνω και συνέχεια τον προλαλήσαντα συνοπαδόμου. Τώρα, αν ο Χωσάδας Μικράς Ασίας βοηθήσει τον κύριο Κάρη και πάρει έναν πρωτοκλασάτο, δηλαδή τον αναλάβει, τον πληρώσει κιόλας, έναν πρωτοκλασάτο προπονητή, ώστε να κόβει και η πρώτη σε τίτλους ομάδα της πόλης βαθμούς από τους διώκτες του περσινού ταμπλούχου, μπορούμε, ωφελημιστικά τώρα το λέω αυτό, μπορούμε από τώρα κιόλας να παίξουμε
τον φετινό ταμπλούχο και αίτητο, όχι από την Παραχαϊκή θα ξαναχάσει, γιατί είπαμε το αίτητος είναι μύθος. Γιατί έχασε από ομάδα Β' Εθνικής και μου φαίνεται και από γάμα. Δηλαδή στο κύπελλο έχασε και από τον Περικό, ξέρω εγώ. Όχι, μόνο από την Παναχαϊκή είχε χάσει πέρσι. Όχι, σίγουρα το βάζω στοίχημα. Ναι. Έχει χάσει και σε άλλη ομάδα. Όχι, από την Παναχαϊκή μόνο έχασε πέρσι. Τέλος πάντων. Στην Ελλάδα. Οπότε, άμα βοηθηθεί ο κύριος Κάρι σε ένα. Οπότε τελείωσε. Δηλαδή την άλλη. Οι υπόλοιποι θα μην κατέβουν για καθόλου. Δεν ξέρω. Ωραία. Το αίτημα θα μεταφερθεί. Μάλιστα. Κάθε μέρα να υπάρχει και το δελτίο δανεικών. Ωραία. Η ομάδα των παρακατευθυκών και δανείων και δανεικών συνεχίζει και συνεχίζει. Έγινε. Για τρεις ομάδες δεν έγινε. Συγχαιρετούμε. Καλημέρα. Ήταν που θα μιλούσαμε για μπάσκετ σήμερα, αλλά τα κλασικά πάλι πάω Κάρης. Εννοείται. Εσύ ήρθες για να μιλήσεις για μπασκετάκι εδώ μεταξύ, που είσαι μεγάλη. Πότε θα μιλήσω, εγώ πότε θα τα πάρεις τηλέφωνο. Βγες έξω να πάρεις τηλέφωνο, μου φέρνει για να μιλήσεις. Καλημέρα στη γραμμούλα. Φίλε Top Gun. Και εσείς χάνατε από ομάδες της Β' και της Γ' Εθνικής, αλλά δεν το κάναμε θέμα τόσα χρόνια. Από κάτι εύρου σουφλίου και κάτι τέτοια. Άστο αυτό. Λοιπόν. Δανεικούς, μπορούμε να σας δώσουμε προπονητή τον Παύλο Γκαρσία. Ένα αυτό άμα θέλετε. Ιδάλλως μπορούμε να τσοντάρουμε, γιατί έμαθα ότι είναι ελεύθεροι στην αγορά έξω ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ και ο Όγιος. Με αυτά. Θέλω επιστροφή. Μεγάλο ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ εννοείται θα θέλαμε στην Ελλάδα ξανά. Καλημέρα. 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 Να πω καταρχήν ότι ο Χιμένα δεν μπορεί να έρθει. Έχει κλείσει τον Απρίλιο στην ΑΕΚ και θα έρθει για την απονομή κανονικά. Ναι. Οπότε δεν μπορεί να έρθει. Να ενημερώσω τις ασπρόμαυρες αιμορροίδες ότι χάσαμε και από τον Πανιόνιο στο κύπελο. Ναι, είχαμε δύο ήττες στο κύπελο αφού έχει τέτοιο μεγάλο άγχος. Να προτείνω εγώ, αν και δεν μου πέφτει λόγος, μια πολύ καλή περίπτωση είναι ο Νίκος Αναστόπουλος. Ο Παπαδόπουλος είναι ακόμα καλύτερη γιατί υπάρχει και σαν συνθέτης, οπότε ταιριάζει με το όλο κλίμα μετά τον Παντελίδη. Στιχουργός είναι ο Παπαδόπουλος. Αλλά εντάξει, υπάρχει και ο Παπαδόπουλος, Κυριάκος Παπαδόπουλος που έχει γράψει τραγούδια Κουρκούλη, Πάολα κτλ. Επίσης μεγάλος. Δηλαδή ταιριάζει και το όνομα. Υπάρχει ο Λάκης Παπαδόπουλος. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Εντάξει, βάλω τον μέσο για αυτό. Ναι, βέβαια. Εμείς βέβαια θα φέρουμε ποιον Παπαδόπουλο. Γιατί υπάρχουν δύο. Το Ζόργι. Όχι, και αυτά μου κάνετε και μετά ξεχνάω και, και πηγαίνω για το Αλτσχάιμερ εκεί στην Καραμαλή. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Χριστίνα, σε αφήνουμε να μιλήσει για το πάνελ. Ναι, για το πάνελ. Παίξε μάλιστα, παίξε καλά δόσφαιρα, ναι. Εντάξει, γιατί πέρα από όλα αυτά έχουμε και παγκόσμιο. Κανένα δεν ενδιαφέρει το μεταξύ. Είναι κιόλας και μεσημέρι, αρκετός κόσμος εργάζεται, οπότε. Καλώς κοιμάται. Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι ότι μεσημέρι 3 η ώρα στα ραδιόφωνα της πόλης, γιατί και εγώ τις περισσότερες φορές κοιμάμαι. Θα ανοίξει και θα είναι. Εμείς πήραμε αυτό, εμείς το σακίπελα. Εμείς δεν πάμε να παίζει τώρα. Δεν ασχολείται με τον μπάσκετ. Προς το παρόν όχι. Όταν θα περάσουμε, ας πούμε, στα προημιτελικά και στα λοιπά, λίγο παραπάνω. Αλλά μπροστά στην αντιπαράθεση πάω κάτι, δεν υπάρχει τίποτα. Σήμερα η Ελλάδα απέναντι στην Βραζιλία στις 3 η ώρα, όπως προείπαμε. Νωρίτερα το προγραμματάκι, έτσι να δούμε μια ψηλή το τι συμβαίνει. Για όσους τέλος πάντων έχουν την ευχέρεια να παρακολουθήσουν τα δρόμενα και τα τεκτενόμενα, όπως και η Χριστίνα η οποία θα κάνει το ρεπορτάζ από τις 10.30 στημένη στην τηλεόραση θα είσαι σήμερα. Στις 3 είναι. 3 από τις 10.30 Αυστρία Σενεγάλη. Χάνεται αυτό το παιχνίδι. Πες το έτσι, δεν χάνεται. Αυστρία Σενεγάλη στις 10.30 στις 11. Μαυροβούνιο Νέα Ζηλανδία που είναι στον δικό μας τον όμιλο. Στις 11.30, αλλά μισό ώρα έχει ματσάκι. Η Ιαπωνία, Τσεχία και Γερμανία, Δομινικανή Δημοκρατία. Εκεί που. Survival. Έτσι, να, τα ξέρουμε. Στις 2.30 δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτό το κενό. 11.30 τελειώνουν τα μάτς, 1.30 και 1.30 με 2.30 δεν έχουμε τίποτα να δούμε. Τι θα κάνουμε εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα τι να κάνουμε, άμα γυρέψουμε. Λιθουανία, Καναδά στις 2.30, στις 3 Βραζιλία, Ελλάδα, στις 3.30 ΗΠΑ, Τουρκία. Οι σχέσεις ανάμεσα στην... Τι είπες? Χιούμορ. Τα παλαιότερα χρόνια θα λέγαμε ότι θα ήταν φιλικό το παιχνίδι, αλλά τώρα οι σχέσεις τα τελευταία χρόνια είναι διαταραγμένες. Αντιθέτως με το αν έπαιζε Ρωσία-Τουρκία, θα ήταν γεμάτο χειραψίες και φιλοφρονήσεις. Και στις 3.30 η Ιορδανία-Γαλλία.
Μόνο τόσα έχει. Τότε κι άλλα τόσα. Δεν είναι μέχρι το βράδυ. Το βράδυ έχει τίποτα. Δεν έχει δυστυχώς τίποτα. Αυτό είναι το κάκο. Τη συνέχεια 10:30 και τελειώνει στις 5 ώρα, 5:30 έχουμε τελειώσει με τα ματσάκια και το βράδυ καθόμαστε στα μηχανή. Αναγκαστικά πρέπει να βγούμε έξω δηλαδή. Τι λες, θα τα ξαναβλέπουμε σε επανάληψη. Τα χθεσινά αποτελέσματα. Ιταλία, Αγγόλα 92-61. Βενεζουέλα, Κτή Ελφαντοστού 87-71. Νιγηρία, Αργεντινή 81-94. Τινησία, Ιράν 79-67. Σερβία, Φιλιππίνες 126-67. Σε κάποια φάση προηγούταν οι Φιλιππίνες 9-7 πάντως. Έμεινε αυτό, γράφτηκε στην ιστορία αυτό το προβάδισμα. Κίνα, Πολωνία μετά από παράταση ίσως το μοναδικό αμφίρροπο της χθεσινής ημέρας 76-79. Νότια Κορέα, Ρωσία 73-87 και Πουέρτο Ρίκο, Ισπανία 63-73. Γενικότερα το νέο αυτό φορμά του παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ έχει πάρα πολλές αδύναμες. Υπάρχει μια διερεύνηση για να παίξουν όλο και περισσότερες ομάδες για να έχει μεγαλύτερη εμπορικότητα το τουρνουά, αλλά δεν φέρνει αφιρόπα παιχνίδια σε αυτή την φάση. Βλέπουμε κάτι διαφορές του στυλ Σερβία-Φιλιππίνες, κάτι 50 και η Ελλάδα κέρδισε το Μαυροβούνιο με 30 πόντους στο κεφάλι. Θα δούμε σήμερα. Τι πρόβλεψη κάνεις τώρα εσύ που είσαι μπασκετική. Με ποιον παίζουμε, είπαμε. Βραζιλία-Ελλάδα. Άκου να σου πω τώρα εδώ τι κάνουμε. Ναι, έχει over και under. Πόση πόντη διαφορά. Δηλαδή, θα κερδίσει η Ελλάδα πάνω από 12,5 πόντους ή θα κερδίσει κάτω από 12,5 πόντους. 12,5. Το βλέπεις. Θα κερδίσει, θα κερδίσει. Πάνω από 12,5 όμως. Α, ότι θα κερδίσει είναι σίγουρο. Στο 1-11 παίζεται το. Πάνω από 12,5. Θα κερδίσει τώρα. Άμα χάσει τη Βραζιλία, τότε δεν πάμε πουθενά. Θα κερδίσει πάνω από 12,5. Πουλά, τρέλα στο λαό σου. Αυτή η εβδομάδα θα κλείσει με τους ομίλους. Από το Σαββατοκύριακο νομίζω θα ξεκινήσουν και θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση που θα έχει λίγο πιο έτσι δυνατά παιχνίδια. Δύο εβδομάδες κατά το Μούντο Μπάσκετ. Όσο μπορούμε το παρακολουθούμε. Είναι η αλήθεια, αλλά δεν πολύ ενδιαφέρει νομίζω. Τα Ερτζιανά τη πόλη. Δύο εβδομάδες χωρίς ποδόσφαιρα. Έχει τις εθνικές τώρα το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, εμείς έχουμε σχεδόν αποκλειστεί. Ποιος νοιάζεται κιόλας από εθνική ούτως ή άλλως. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καταγγέλλω το Λευτέρι γιατί έχασα 3.000 ευρώ εχθές. Που έδινε λεφτά ο Λευτέρης και έχασα το Πόρτο Ρίκο με την Ισπανία. Είχα βάλει να νικήσει το Πόρτο Ρίκο κατά τα λεγόμενα του Λευτέρη. Λευτέρη, 1.000 ευρουδάκια σε έχω κόψει. Ξεκινάμε. Να δούμε τώρα πόσο θα μας βάλεις μέσα. Θα δώσει κι άλλα, θα δώσει κι άλλα. Εντάξει, είναι πιστό στο πνεύμα της εκπομπής νομίζω. Εχθές με πολύ εμφατικό τρόπο είπε θα μοιράσω λεφτουδάκια, παίξτε το Πορτορίκο απέναντι στην Ισπανία. Ναι, σίγουρα. Έπαιξα κι εγώ, άκουσα, λέω Λευτέρης, είναι ξέρει αυτός από αριθμολογία. Τα βάλε κάτω, λέω πάω, έβαλα 1.000 ευρώ στο Πορτορίκο, τα χάσα. Λευτέρη, το νου σου. Ψάχνουμε. Άμα ανέβει Θεσσαλονίκη μαζί με τον Παφούρη, να ξέρει ένα χιλιαρικάκι στην τσέπη αυτό που με χρωστά. Τσαο. Καλημέρα στην γραμμούλα. Χίλιες και μια νύχτα, τι 1.000 ευρώ ρε φίλε, 3 ευρώ παίζουμε. Άκου 1.000 ευρώ, πού τα έχει και τα παίζει. Τέλο πάντων, μου δώσει και εμένα να παίξω 1.000 ευρώ. Απλά περισσότερα από την παίζει. Άκου παπί. Τώρα μίλησα με τον Φούρναρη. Δουλεύει, πήρε το δός, δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Μου είπε να σου πω, φτιάχνει ψωμιά με ήλιο του Πασόκ. Τα λεγόμενα ηλιόψωμα. Ναι, μπαμπή, ηλιόψωμα, γιατί βάθηκε ηλιέλαιο, μου λέει. Καινούριο το μείγμα με τη μαγιά με ηλιέλαιο, λέει, το ανακατεύει. Μάλιστα, έγινε. Λόγω της ημέρας, μπαμπή. Φιλιά, τσάου. Μ' αρέσει που ένας ο κρατής ενημερώνει. Γιατί δεν βγαίνεις, γιατί δεν βγαίνεις, ενημερώνει, πες του αυτό. Δεν υπάρχει, εντάξει, γιατί υπάρχει διαφορά. Μια οικογένεια. Είμαστε μια οικογένεια και μια πολύ χαρούμενη ατμόσφαιρα πάνω απ' όλα. Ο Γιάννης Αντοκούμπο, ο οποίος κάνει και μια πάρα πολύ ωραία δήλωση πριν λίγες μέρες. Όταν το ρωτήσανε, ας πούμε, γενικότερα αν αισθάνεται πίεση ως καλαθοσφαιριστή, είτε με την εθνική, είτε γενικότερα και με την καριέρα του στο NBA, και ένα πολύ ωραίο πράγμα, το πίεση ένιωθα όταν δεν είχα να φάω ως άνθρωπος. Και αυτό είναι παράδειγμα, ας πούμε, για όλους τους αθλητές, ας πούμε, που λέμε είχαν άγχος τα παιδιά, είχαν πίεση, είχαν το ένα. Εντάξει, περισσότερες φορές ασκείται πίεση, αλλά. Το πραγματικό άγχος άλλο είναι. Το πραγματικό άγχος είναι η επιβίωση και όταν έχεις περάσει από αυτό το στάδιο και. Εντάξει, διατηρείς μια σεμνότητα και μια ταπεινότητα μέσα σε όλο αυτό το πάκτολο εκατομμυρίων που περιστρέφονται. Μη σου πω και δισεκατομμυρίων γύρω από το όνομά σου. Και είναι φυσικά αυτή τη στιγμή είναι και το νούμερο ένα στάρ του.
Έχεις αντιρρήσεις εσύ τώρα εδώ. Έχω, ναι. Για πες αντιρρήσεις. Δεν μπορώ άλλο να βλέπω τίτλους ο Γιάννης Αντετοκούμπο και η παρέα του. Τι. Δηλαδή η υπόλοιπη εθνική είναι η παρέα του. Να τα πες τα, κάτι γκυλέτα. Τώρα θα τα πω. Μπράβο στον Αντετοκούμπο, είναι παλικάρι, είναι παιχταράς, okay. Mm-hmm. Αλλά και οι υπόλοιποι, δηλαδή τους μηδενίζουμε ξαφνικά και είναι η παρέα του. Είναι ο νούμερο ένα. Πρίντεζι είναι με τα Ultrex. Όχι, δεν το δέχομαι. Ο Πρίντεζι, ο οποίος είναι backup. Backup του. Ο Καημένος τι θα κάνει αυτό. Τι θα κάνει, μα περισσότερο παίζει από ό,τι παίζει ο Γιάννης, αλλά τέλος πάντων. Ναι, μπαίνει όποτε βγαίνει ο Γιάννης. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η μοίρα των αθλητών. Τι να κάνουμε, εντάξει, παρέα του. Έτσι δεν λέγανε παλιά, πώς λέγανε ο Γκάλης και η παρέα του τότε, γιατί δεν διαμαρτυρώσουν, γιατί δεν έχεις γεννηθεί. Όχι, να γεννιώσουν, να διαμαρτυρώσουν και να ξαναεπέστρεφες, ας πούμε, μέσα από μια άλλη διαδικασία. Μα έχω άδικο, δηλαδή δεν είναι λίγο σαν να μηδενίζεις. Λες εσύ τώρα. Είναι χθεσινή, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν είναι καθόλου χθεσινή. Είναι παίκτες γνωσμένης αξίας με τρόπαια, με διακρίσεις. Όταν μπήκαν, ναι, έφαγαν το. Τι, πώς το λένε, τη φήμη κάποιου άλλου. Τη φήμη κάποιου άλλου. Ναι. Κοντά στον Γιάννη Αντετοκούμπο αποκτούν και οι υπόλοιποι παίκτες μια υπεραξία. Όλα τα βλέμματα αυτή τη στιγμή η Εθνική Ελλάδος είναι η πιο προβλεπτική ομάδα μετά την Team USA, η οποία δεν έχει και τόσο τα ονόματα. Μάλλον μη σου πω ότι είναι η νούμερο ένα ομάδα. Είναι και 16.000 κόσμος, ξέρω εγώ, μαζεύεται. Τα εισιτήρια πολλιώσαν το. Είναι ρε παιδί μου το κράτο γεγονός. Αλλά εσύ έχεις να πεις ότι όλα τα παιδιά μαζί, εφόσον μιλάμε για ομάδα, όλοι μαζί. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία. Που λέει και το τραγούδι, ας πούμε, του Πασόκ που είναι και η μέρα του. Και την ξεχάσαμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κυρία Κώστα Μπράβα, μια παρέα ενός διασημού δεν μηδενίζεται ποτέ. Δηλαδή όταν λέμε ο Μπάμπης Μπατμανίδης με την παρέα του, δηλαδή εσένα, εμάς, κάποιους άλλους, δηλαδή μηδενιζόμαστε. Μάλλον εκεί το πήγαινε τότε. Όχι, γιατί η εκπομπή εδώ δεν είναι της παρέας του, είναι του Μπάμπη Μπατμανίδη. Ναι, αλλά λέμε τα προγνωστικά της παρέας, δεν λέμε τα προγνωστικά του Μπάμπη Μπατμανίδη και της παρέας του. Α, σωστά. Άμα δεν υπήρχε παρέα με τους αριθμούς, με τα γιώρους που μας ο Μπάμπης Μπατμανίδης, θα χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο να βγάλει την εκπομπή κάθε μέρα. Άλλο να ζήσω, πώς τα ζούσα και γύρω μου και εμένα πακτολός εκατομμυρίων περιστρέφεται. Να ψάχνεις να βρεις γαρόμετρα. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε, επειδή μάλλον σε λίγο, πρέπει για λίγο να την κάνω. Όχι, θα φύγω. Μπορώ να αναφέρω ιδιωτικές αστικηματικές εταιρείες. Ονόματα τώρα ας μιλάμε για να μην κάνουμε διαφήμιση, ας πούμε, σε κάποια στιγματική. Ναι, αλλά δεν θα ξέρω. Εξάλλου από τη στιγμή που είναι ιδιωτικές. Όλες είναι, καταρχήν όλες είναι ιδιωτικές. Όχι, ήθελα να πω ρε παιδί μου, διαδικτυακές που δεν μπορούσα να τις βρεις, να πω ελεύθερο τέτοιο. Έχει δύο πολύ καλά. Δηλαδή η μία από αυτές δίνει τον Πρίντεζι. Να τόσο, τον Αγιώργη, να τον Πρίντεζι, να τον παίξει η Χριστίνα. Ναι, τον δίνει over στο 0,5 τρίποντο ρε φίλε. Να βάλει σοβαρά. Τι σημαίνει αυτό, να βάλει ένα τρίποντο μόνο. Να βάλει μόνο ένα τρίποντο κερδίζεις. Αν βάλει ένα τρίποντο ο Αγιώργης. Από ένα και πάνω δηλαδή. Εντάξει. 1,7. Πώς θα το παίξεις, αφού πρέπει να γραφτείς, είπαμε, στο διαδίκτυο. Θα βάλω κάποιον, ας πούμε, να το βρει, να κάνει γραφές. Μάλιστα. Πού, ωραίο αυτό. Μ' αρέσει. Άκου τώρα και το άλλο καλό. Δίνει το Παπα-Νικολάου over στο 5,5 πόντους. Δεν θα βάλει 6 πόντους Παπα-Νικολάου. Δεν τον εμπιστεύομαι. Αλλά τον Αντετοκούμπο εμπιστεύεσαι. Έχεις χάσει την εμπιστοσύνη σου. Δεν είπα εγώ για τον Πρίντεζι. Εγώ, μ' αρέσει. Αυτό το ένα τρίποντο Πρίντεζι είναι πάρα πολύ καλό. Τελείως. Όλοι εκεί βάλτε σπίτι του τίποτε. Εννοείται ότι δεν θα βάλει κανένα σήμερα. Εγώ, αφού το είπαμε σαν πρωτοβουλία. Παρακαλώ πολύ αυτά να σημειωθούν, γιατί θα πιστωθούν στην εκπομπή, να πούμε. Όποιος θα παίξει, θα τα πάρει. Και μία άλλη διαδικτυακή. Σε 10.30 ώρα που έχει η Γερμανία Δομινικανική Δημοκρατία δίνει 160,5 over. 1,75 είναι πολύ καλό. Μάλιστα. Εντάξει, τόσο δεν μπορούμε αυτά να μπούμε τόσο σε λεπτομέρειες. Γιατί είπαμε, άκουσε με τώρα. Yeah. Εδώ είναι θέμα μαθηματικών. Με ποια έννοια το λέω. Θέμα πιθανοτήτων. Εγώ γι' αυτό δεν παίζω στοίχημα και όταν παίζω μόνο under over. Επειδή είσαι η μόνη περίπτωση που είσαι στο 50%. Στα άλλα είσαι 33,3, επειδή υπάρχουν τρία σημεία. Εντάξει, επειδή υπάρχει το ένα, το Ένα ή το άλλο, μ' αρέσει αυτό, ή ξαφίξεις. Ναι.
Ενώ, όχι, μεγάλη υπόθεση. Mm-hmm. Το 1% και εδώ μιλάμε για, 50%. Μισό-μισό. Να βγει ο κύριος με τους αριθμούς να μας το εξηγήσει. Να πάρει ο Λευτέρης να μας το πει, ναι. Κάποτε είχαμε και τον αριθμολόγο μας έπαιρνε τηλέφωνο. Ποιο? Υπήρχε ένας άνθρωπος αριθμολόγος του 9 που ανέλυε όλα τα γεγονότα με βάση το 9. Ο άλλος που κοιτούσε τις πινακίδες από τα ατυχήματα και κορονοϊό. Ο άλλος, ο μάγος της Χαλάστρας επίσης. Μεγάλες ραδιοφωνικές περσόνες έχουν περάσει από το λόγο επειδή. Που ανέλυαν. Βέβαια. Έβλεπε πινακίδες. Ναι, έβλεπε αυτοκίνητα τα οποία τρακάρανε στο δρόμο και έπαιζε τα νούμερα στο κίνο, στο τζόκερ, δεν θυμάμαι κάπου τα έπαιζε, στο καζίνο. Ερχόντουσαν. Ερχόσαντο. Εξαφανίστηκε αυτό. Μάλλον οικονόμησε και τώρα και πήγε στη Βραζιλία πιθανότατα. Μα είχε δύσκολη γυναίκα αυτό. Η γυναίκα λέει πάλι τον Μπατμανίδη, ακούς και τέτοιο, τον έβρεχε παντόφλα. Ο άνθρωπος αναγκαζόταν να έφευγε από το σπίτι για να μας πάρει τηλέφωνο. Τι τέτοιο μπούλινγκ από τη γυναίκα του. Νομίζω τέτοιο μπούλινγκ εμένα να πάρει τηλέφωνο. Τι λες, βρε. Έγινε, χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Λοιπόν, φτάσαμε αναλύοντας και τα στοιχηματικά δεδομένα. Βάλει ένα τρίποντο πριν τεζής. Σ' αρέσει αυτό. Μόνο ένα. Μα δηλαδή μόνο ένα. Τρελάδι, γιατί. Σ' αρέσει ο πριν τεζής, ε. Κοίτα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ναι. Εντάξει, μπορεί να μην. Εντάξει. Όχι, Ολυμπιακός. Δεν είμαι και Ολυμπιακός. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία τώρα. Σ' αρέσει. Το εξετάζει. Είναι και νησιώτης, είναι και από τη Σύρο, βέβαια. Τι σχέση, επειδή είναι νησιώτης, είναι νησιώτης. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει. Το είπε, είναι και νησιώτης. Άγωνη γραμμή αυτά δεν γίνονται. Και απόπλου τα παιδιά δυσκολευόσαν το. Νησιώτης είναι να πούμε και κάποιο που είναι από τα Μιανή. Εντάξει, πιο ειδηλιακή εσύ. Α, εντάξει, ναι, τα νότια νησιά είναι εδώ. Αν είναι από τη Χαλάστρα, θα έλεγα. Γιατί, okay. Για, λέ. Άλλο Σύρος, άλλο Χαλάστρα. Σώπα καλέ, σώπα καλέ. Άλλο Σύρος και άλλο Χαλάστρα. Χαλά, επειδή τι έχουμε, επειδή έχουμε κουνούπια. έχουμε. Ακούστε, αυτή είναι. Οι παλαιοελλαδίτες, αυτή είναι η άποψή τους για το Μακεδονικό Βορρά. Καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, ποια Χαλάστρα σου λέει Σύρο και έτσι. Και δώσ' τον δρομολόγιο. Ένα καράβι για τη Χαλάστρα δεν βάλανε τόσα χρόνια. Για κάποιο γραμμή, λόγο δεν βάλανε. Άγωνη γραμμή Χαλάστρα. Λοιπόν, θα πούμε να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου επειδή θα επιστρέψουμε με ακόμα περισσότερες μελλοντολογικές παρενέσεις προς το κοινό. Και άλλα πολλά πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι. Παπανδρέου, Παπανδρέου, ζήτω Ανδρέας, Παπανδρέου. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λίμπερο 107,4 στο λόγο επειδή στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας 7 και 10 πρώτα λεπτά. Με άσματα εορταστικά, 11 ημερός, 3 του Σεπτέμβρη. Αντιλαμβάνεστε το γιατί και το πώς. Επικοινωνείτε στο 231-0287 και 38 FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα. Καλημερίζουμε και την φίλη μας Σοφία, μας στέλνει τις καλημέρες. Τις καλημέρες στην ευχάριστη παρέα του λόγω επειδή είστε οι καλύτεροι, μας λέει. Α, εσύ είσαι η καλύτερη. Σταμάτα, σταμάτα. Ποια Σοφία? Μία Σοφία. Όχι η Σοφία, η. Όλοι, πρέπει να τους ξέρουμε όλους, δεν έχουμε κι άγνωστα ποια Σοφία. Ποια Σοφία. Πρέπει να τους ξέρουμε όλους. Καλέ, νόμιζα μην είναι η φίλη μας η Σοφία. Εντάξει. Η Βασίλισσα Σοφία είναι. Α, εντάξει. Εν τω μεταξύ, άσχετο, βλέπω εδώ πέρα στον. Ο Παπαδάκης δεν έχει επιστρέψει ακόμα την καλοκαιρινή άδεια. Διακοπές ακόμα. Ακόμη διακοπές. Και εμείς εδώ από τις 16, 17, 18 πότε βαράμε γκασμά στα πρωινά. 19. Εντάξει, μωρέ, τώρα και μια μέρα παραπάνω κρατήσαμε. Τα κανάλια κάνουν ακόμη ζωάρα. Σου λέει τώρα τι Σεπτέμβρη, άμα κάνουμε εκπομπή, αφήνουν τα τσικό μέσα και βγάζουν το φίδι από την τρύπα. Πού να πήγε άραγε, μάθαμε. Ο Παπαδάκης. Αυτό που δέχεται διακοπές. Σίγουρα θα έχει κάπου εξοχικό. Καλά, δεν το συζητώ. Αλλά πού, ε. Για πάντα λίγο Παπαδάκης. Παπαδάκης που έκανε διακοπές, καλοκαιρινές διακοπές. Θα πήγε και ένα νησάκι, μωρέ, να μην πήγε. Μια Σύφνο. Μια Σύφνο. Καμιά Πάτμο. Τι έγινε. Καμιά Πάτμο. Έχεις πάει στην Πάτμο? Όχι, δεν έχω πάει. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι με έχουν διηγηθεί. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις ως 3 μποφόρ. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους 2-4 μποφόρ. Άλλοι νότιοι ανέμοι να πούμε έρχονται. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21-29 βαθμούς.
όπως και στην Χαλκιδική επίσης, ίδιες καιρικές συνθήκες θα επικρατούν. Ηλιακάδα, ηλιοφάνεια μέχρι 29 βαθμούς, βορειοανατολική ανέμει ως 3 αποφόρια, μια χαρά για τους κάποιους προνομιούχους που συνεχίζουν τα μπανάκια τους τέτοια εποχή. Ένα πολύ ωραίο κλισέ είναι το Σεπτέμβριο, είναι η καλύτερη εποχή για διακοπές. Επειδή έχει φύγει ο πολύς ο κόσμος. Έχει φύγει ο πολύς ο κόσμος, αλλά είναι εντάξει, η θάλασσα είναι ζεστή, έχει το τσίσο όλο τον υπολείπο, δεν έχει καθαριστεί αυτό από την Χαλκιδική. Τα καρσόνια βαριούνται, άντε να κλείσουμε να τελειώνουμε, όλοι είναι κουρασμένοι, βραδιάζει πιο νωρίς. Εξάρτατε, από την άλλη σου λέει η άλλη ότι έχει καλύτερη τιμή στο Σεπτέμβριο. Δεν είναι σωστό το και αυτό. Full season, οπότε μπορείς να το απολαύσεις λίγο καλύτερα, αλλά όλοι έχουν επιστρέψει και εσύ θα φύγεις. Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Εντάξει. Σ' αρέσει ο Σεπτέμβριο λίγο. Τώρα πεις... που ήμουν στην Καλαμάτα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι γινόταν πανικός από να, κόσμο. Βούλιας δηλαδή. Βέβαια. Δεν μπορούσε να πας για να... Τι βέβαια, δεν είναι τουριστικός προορισμός. Πώς δεν είναι, εννοείται. Hot, δεν λες τίποτα. Τώρα τις τελευταίες μέρες άρχισε να... που άδειασε λίγο, ήταν πάρα πολύ ωραία. Γιατί δεν παλευότανε. Δεν παλευότανε. Έξω οι ξένοι από την Καλαμάτα. Να έμεινε μόνο οι Καλαματιανοί. Μόνο οι Πελοποννήσιοι. Οι παλιοτουρίστες, να πούμε, έρχεστε από εκεί. Τα χωριά σας και δεν μας αφήνετε να αναπνεύσουμε σε όλους τους. Αλλά η θάλασσα ήταν έτσι ίσο, ισχύει. Στα λέω εγώ, στα εξηγώ, ωραία. τι νομίζεις. Το έχουμε κάνει εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ. Επίσης, μια πολύ μεγάλη είδηση της χθεσινής ημέρας, ανεξάρτητη από τα αθλητικά, που δίνει ελπίδα νομίζω σε όσους ενδεχομένως να σκέφτονται ότι τους πήρανε τα χρόνια. Ξέρεις, αυτά που δεν μας αρέσει κιόλας, έμεινα στο ράφι και τέτοια, γεροντοπαλίκαρο, γεροντοκόρη, τι εκφράσεις κι αυτές του παρελθόντος. Κακό. Πολύ κακές, γεροντοπαλίκαρο και γεροντοκόρη. Το ράφι. Αλλά κυρίες και κύριοι, για όσους ενδεχομένως δεν έχουν ακόμη βρει τον εκλεκτό ή την εκλεκτή της ζωής τους ή δεν έχουν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, διότι υπήρχε ένα μεγάλο κύμα ανθρώπου που τα προηγούμενα χρόνια έλεγε ότι θα σε παντρευτώ μωρό μου, κυρίως άντρων, αν πάρει ο Πάκ το πρωτάθλημα. Υπήρχε και το double. Οπότε πρέπει να κάνουν γαμοβάφτιση. 2-1. Αυτό το κύμα έφυγε, αλλά υπάρχουν και κάποιοι τελευταίοι, ας πούμε, που δεν τολμούν να κάνουν το βήμα. Ο Κώστας Πρέκας παντρεύεται για πρώτη φορά στη ζωή του. Πόσο είναι? Στα 78 του, παρακαλώ. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα, δεν λες τίποτα, παιδί μου. Καλούς απογόνους στον κύριο Πρέκα, βέβαια. Γιατί όχι, ο Κώστας ο Βουτσάς δεν τεκνοποιεί μέχρι και τα 80, ας πούμε, είναι καρπερότατος. Αυτά δεν κοιτάνε χρονιά, είναι κατασκευαστικά, ας πούμε, είσαι. Όχι, δεν το έκανε φυσιολογικά το παιδί ο Βουτσάς. Πού το ξέρεις? Το λέγανε, καλό ίδιο το είπε, το είχα δει σε συνέντευξη. Πώς το έκανε δηλαδή? Τεχνητή γονιμοποίηση. Σημαίνει όμως πάλι και αυτό ότι κατασκευαστικά τα beats by του οργανισμού του ή το ρε παιδί μου σε θέση να αποδικοποιήσουν, ας πούμε, και να συνθέσουν μια νέα ψυχούλα. Την είδηση λέει έχει κάνει γνωστή η εφημερίδα Εσπρέσο, βέβαια. Ούτε η Εσπρέσο γίνεται. Και όμως την είχε. Σύμφωνα λέμε το δημοσίευμα, η εκλεκτή της καρδιάς του είναι η κυρία Μέρη Βιντιάδου, για την οποία ο ίδιος λέει για πρώτη φορά δημοσίως ότι είναι γυναίκα που λάτρεψε. Ποια είναι η κυρία? Τώρα δεν τη γνωρίζω. Είναι γνωστή, είναι κάτι. Θα την γκουγκλάρουμε να σου πω. Τη λάτρεψε όσο καμία άλλη και πόσο και πώς μαζί τη σκοπεύει να ανέβει στα 78 του τα σκαλιά της εκκλησίας. Η γνωριμία τους έγινε, λέει, στο πλαίσιο της δουλειάς, καθώς η κυρία Βιντιάδου είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, αλλά πολύ κοντά ήρθαν ύστερα από χρόνια. Πόσων ετών είναι η κυρία Βιντιάδου? Δεν μας το έκανε. Αυτά δεν τα ρωτάνε τώρα για μια κυρία. Στο περίπου φωτογραφίες πόσο φαίνεται? Δεν την έχω γκουγκλάρει τώρα. Συνομήλικη? Δεν ξέρω. Όχι, τον έχω τον Κώστα τον Πρέκα, γιατί. Ο πρώτος γάμος που θα κάνω θα είναι με τη Μέρη. Έχω τη φωνή θα του μέσα μου. Δεύτερο. Ο πρώτος γάμος που θα κάνω θα είναι με τη Μέρη. Η γυναίκα που λάτρεψα και είναι ο μοναδικός. Όπα, έπαιξε το τραγούδι κάτω. Ο μοναδικός άνθρωπος που μου έδωσε την ευτυχία. Δεν έχω ξανανιώσει τέτοια ευτυχία. Μου έχει σταθεί όσο καμία άλλη γυναίκα. Είμαι πλέον ένα ήρεμο ποτάμι. Λυρικότατος. Και νιώθω πανευτυχής που βρέθηκε δίπλα μου. Είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Πρέκας. Από εμάς να ζήσουν τα παιδιά. Να καλέσουν τους γονείς στο γάμο τους, τα πεθερικά. Αλλά δίνουν ελπίδες γενικότερα, ας πούμε, σε όλες τις πληροφορίες. Λέει ο άλλος, γράφει, λέει, αναφέρει πως το μυστήριο θα τελεστεί στο γύρο του Ρούπελ.
παρανυφάκι λέει θα είναι σαπουτζάκι. Και άλλα τέτοια. Εντάξει, είναι κακεντρεχή τώρα. Δεν υιοθετούμε αυτού του ίδιου. Λέει πολύ βιαστικό ο Κωστάκη. Σα λέει να περάσουν λίγο ακόμα χρόνια. Λέει να γνωριστείτε καλύτερα. Μπράβο του, πάντως ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Γι' αυτό και μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα σε όλον τον κόσμο να μην απογοητεύεται. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Λοιπόν, Μπάμπη, δεν θα το πιστέψεις. Ναι. Τώρα μόλις έκλεισα το τηλέφωνο και είναι και 5 ώρα το πρωί εκεί στην Αγγλία με το θείο μου το Λάκι, ε. Ας υποθέσουμε ότι αυτό το λένε Λάκι. Ναι. Όχι, το λένε Λάκι, Μπάμπη. Και είναι και Λάκι. Είναι λοιπόν, αλήθεια, άκουσε, μου δώσε 7 παιχνίδια με απόδοση 300, 7 και 3, 10, 1 και 0,1, Μπάμπη. Άκου τα παιχνίδια, Μπάμπη. 3 ευρώ θα παίξω. 3. Α, και ο συνακροατής με 3 ευρώ θα πάρει και το χιλιάρικο. Γιατί είναι πίσω. Και 3 του Σεπτέμβρη. Βέβαια, άκουσε, Μπάμπη, τώρα. Άκουσε. Ναι, ναι, ναι. Ακούω, άντε, πες τα, μας έσκασες. Portsmouth Crowley. Άσο, η Portsmouth. Ιστορική Crowley, ναι, ναι. Ipswich Tottenham, under 21, κερδίζει Ipswich. Ναι. Μετά. Σιγά σιγά να προλάβουμε να τα γράφουμε. Όχι, όχι, θα γράφει το πιθανό. Coventry, άκου το, αυτά είναι τυχερά, Μπάμπη, θα δώσουμε λεφτά σήμερα. Coventry, Coventry Walsh, Λάσο. Βέβαια. Και τώρα πάμε στα καλά. Ναι. Doncaster, Doncaster με Lincoln. Kinder, Doncaster, η δικιά μας η Καστοριά που είναι. Τίλιχαμ Κόλτσεστερ, διπλό. Κερδίζει η Κόλτσεστερ, αυτό σίγουρο παίξω. Βέβαια, εντάξει, εννοείται. Και μετά, Νότ Κάουντεμ, Σόλιχαμ, Σόλιχαμ Μουρ. Τι Σόλιχαμ. Νότ Κάουντι, άσο. Και το τελευταίο, Μπάμπη, το τελευταίο. Ναι, ναι, ναι. Οξφόρδι, Οξφόρδι City, είναι και το Πανεπιστήμιο εκεί. Μάλιστα. Παίζει με την Weymouth, κερδίζει η Οξφόρδι. Weymouth strikes again, yeah. Δεν μπορούσα να τα πει, αλλά δεν τα παίζεις, εντάξει, εννοείται. Από όλα αυτά τι κράτησες? Να το Weymouth μάρξε, τίποτα. Θα χάσεις, θα χάσεις, καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Την προμαποϊκά. Ναι, 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 ναι. Milton Keynes Dons. Έτσι ακριβώς. Χριστίνα. Ναι, ναι. Μάνα μου, δεν γίνεται που λέτε και εσείς. Μάνα μου! Εκπυρσοκρότησε του Βουτσά. Τι έγινε? Τι? Εκπυρσοκρότησε ο Βουτσάς και ο Βουτσάς. Έγινε το παιδί. Ναι, ναι, δεν έγινε. Καλά δεν το ξέρετε. Να, μπες τα μας, μπες. Ναι, δεν έγινε, ναι. Φυσιολογικά. Φυσιολογικό είναι γι' αυτό, εντάξει. Εννοώ ρε παιδί μου με τον πατροπαράδοτο. Με ρυσούλα, με το μελισσάκι και τέτοια αυτά. Με το μελισσάκι, όχι. Δηλαδή δεν έχω ελπίδες εγώ να φτάσω εκείνη την ηλικία. Γιατί έχεις, είμαι πολύ τεχνός δεν... κάποια στιγμή. Με τεχνητή γονιμοποίηση έχεις. Όχι. Με τον πατροπαράδοτο τρόπο. Με τον πατροπαράδοτο τρόπο αυτό που... Δύσκολα είσαι. Δύσκολα και λέει. Τώρα ένα κάλεσμα θέλω να ρίξω. Mm-hmm. Για, καλά το Φούρναρι που κάνει την πάπια εκεί κανονικά. Mm-hmm. Και τον Αράου, τον Μπάμπη τον Αράου, γιατί τώρα που θα φύγει ο Πρέκας, γιατί παντρεύεται και θα αφήσει το Ρούπελ, έχει αφήσει και αυτόν, έχει αφήσει και αυτό στη σκοπιά του και μπάζουμε από εκεί, Μπάμπη, εφιάλτης κανονικά. Μπάζει η πλευρά από εκεί, ναι. Η πλευρά από εκεί μπάζει, ναι. Και να βγει και να μας πει πώς γίνεται, πώς γίνεται Grasshoppers και Young Boys να φέρουν και οι δυο ομάδες 2-2 αποτέλεσμα. Ναι, στα. Πώς γίνεται αυτό. Έγινε. Να το απαντήσει. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Πρώτον, Λευτέρη, πήρες λάθος. Έπρεπε να πάρεις τον Μπούλια να δώσεις τα στοιχεία. Στον? Στον Μπούλια, ρε. Αυτό που τον παίρνει τηλέφωνο άλλος και τον λέει, έλα γράψε Μπούλια. Στον Μπούλια, λάθος το τηλέφωνο που του αρχίζει το λίμπερο, αυτά τα δίνεις. Δεύτερον, Λευτέρη, αυτά που μας είπες ήταν αλήθεια ή περίπου αλήθεια? Σχεδόν αλήθεια. Σχεδόν αλήθεια, για να ξέρουμε, ρε παιδί μου. Για να ξέρουμε. Και ο Πρέκας, ρε παιδιά, εντάξει, ο άνθρωπος ορίμασε μέσα από τη σκέψη και το αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα. Γιατί τον κατηγορείτε? Ποιος τον κατηγορείς? Ποιος τον κατηγορείς? Αυτό επαινούμε την πράξη του σε καμία των περιπτώσεων. Δεν παρακαλώ. Αυτό που λέει και το Χριστινάκη, απέφυγε τις παγωδικές κινήσεις, το άντε. Έτσι. Παντρεύομαι και χωρίζω ύστερα. Αυτά τα επιπόλαια. Αυτά τα επιπόλαια που κάνει ο κόσμος. Δεν γνωριστήκαμε δύο μήνες. Έτσι, ορίμασε έτσι. Μέσα του. Βέβαια. Και αυτό που λες εσύ, Χριστινάκη, με το βουτσάξι, τι μου θυμίζει, ένα ανέκδοτο. Που πάει ένας παππούς 82 χρονών στον γιατρό, λέει: γιατρέ, λέει, η 27χρονη γυναίκα μου
είναι λέει έγκυος. Το λέει ο γιατρός αποκλείεται. Πώς λέει ο γιατρός αποκλείεται, λέει. Αφού λέει εγώ λέει στο πιστοποιώ. Το λέει ο γιατρός κάτι λέει να σου πω, λέει. Προχθές λέει πήγα για κυνήγι, αλλά τη διασύνη μου λέει, αντί να αρπάξω λέει την καραμπίνα, άρπαξα την ομπρέλα. Δεν το είδα λέει. Και όπως το πατούσε στο δάσος μου βγαίνει ξαφνικά μια αρκούδα. Κάνω να τραβήξω το όπλο και βλέπω ότι έχω ομπρέλα στα χέρια μου, λέει ο γιατρός. Αναγκαστικά λέει, την ανοίγω λέει, την ομπρέλα και πεθαίνει η αρκούδα. Λέει παππούς, αποκλείεται. Λέει ο γιατρός, αυτός είναι ο γιατρός. Φιλιά, τσάω, 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 τσάω. Διέκρινα, Χριστινάκη μας, έτσι μία ολίγον τη... Μία αποδοχή των προγνωστικών του Λευτέρη. Ανταγωνισμός. Όλοι μάθανε και δίνουν προγνωστικά. Ναι, αυτό. Κατευθείαν δεν σου άρεσε η σημερινή τροπή που έλαβε η εκπομπή. Ότι ποιος θα βγει κι άλλος να δώσει. Δεν σε κατάλαβα εγώ. Καρφώθηκες. Να δώσεις εσύ να πεις γιατί Milton Gates don'ts. Να δώσεις. Για κάποια, τέλος πάντων κάποια. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιάννη. Όλος ο κόσμος κάνει αρχισυνταξία σε αυτή την εκπομπή και μου στέλνει ένα δημοσίευμα. Βουτσάς, έχω κρατήσει λέει σπέρμα. Αν δεν θέλει αλίκη θα κάνω παιδί με άλλη. Μια δήλωση που έκανε πριν κανένα χρόνο νομίζω. Τι λες, αφού έχει παιδί πάνω από ένα χρόνο. Ναι, ναι, πριν κανένα χρόνο. Είχε κάνει ήδη δεύτερο παιδί για την, ναι, ναι. Ο Κώστας Βουτσάς δεν σταματάει να ζει τη ζωή του μέχρι σταγόνας. Όχι, γιατί γελάστε. Εντάξει, μέχρι τώρα. Τι κι αν είναι 87, θέλει κι άλλο παιδί. Ακόμη κι αν η σύζυγός του αρνηθεί. Και θα το κάνει με άλλη, δηλαδή, αν αρνηθεί. Τι να σου πω, άμα δεν θέλει τώρα, σου λέει κάτι πρέπει να κάνω. Πρέπει να διαιωνίσω το είδος και από ό,τι αντιλαμβάνομαι σε αυτή την ηλικία. Μπορεί να έχει να δώσει ακόμη παραπάνω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Είδες που σου είπα αρχή και τώρα καρφώθηκες και το είπες, Χριστίνα. Δεν κάνει να λείψει γιατί άλλοι ξεσαλώνουν. Να, τώρα το παραδέχτηκες. Και εννοούσαμε τα. Το Λευτέρι. Τα προγνωστικά, ο καθένα. Και εσύ έδωσε προγνωστικό. Τι, μέχρι και εσύ. Να δώσω ναι, μέχρι και εσύ. Κι εγώ είμαι μέσα στους Μαϊντανούς. Το έχω πει πολλές φορές, θα πούμε. Αλλά ορισμένοι ξεσαλώνουν λίγο παραπάνω. Εγώ ειδικά για προγνωστικά, αν εξαιρέσει το τέτοιο, δεν έχω ξανασχοληθεί. Μάλιστα. Πρώτη φορά έδωσα. Ο καθένα στον τομέα του. Καθένα. Να δώσω άλλα δύο. Να δώσω άλλα δύο. Για δώστα. Το Ιορδανία Γαλλία το δίνει. Over 151,5 το θεωρώ δωράκι. Μάλιστα. Με 1,9 απόδοση. Δωράκια. 1,5 είναι δωράκι. Mm. Και το Βραζιλία Ελλάς το 158,5. Το. Δωράρουνε και οι δύο. Το ποιο. Βραζιλία Ελλάδα. Ρε. Α, Βραζιλία Ελλάδα. 1,9 κι αυτό. Η Ελλάδα παίζει άμυνα. Μην θεωρούμε ότι. Εσύ παίζει άμυνα να πούμε, αλλά σκοράρει. Θα σκοράρει και η Βραζιλία, θα ανοίξει το σκορ. Mm-hmm. Δεν θα κουράζονται στην άμυνα. Mm-hmm. Αφού σκοράρουνε. Πάσα, πάσα, σου. Τους μπουκ, κανένα δεν τους πάλεψε. Εγώ όταν πρώτο ξεκίνησε το τέτοιο, αρχή πριν 7-8 χρόνια που ξεκίνησε το NBA και επειδή ο Junior είναι σχετικός και ασχολιόταν, χωρίς υπερβολή, μέσα σε μια εβδομάδα παιδιά, 10 μέρες κέρδισα 1000 ευρώ. Άκου τώρα. Mm-hmm. Την επόμενη εβδομάδα το χάνω και χιλιάρικο και στις επόμενες 10 μέρες χάνω άλλο ένα 500. Σε μια εβδομάδα ρε αθεόφοβε. Τότε Πασόκ. Πασόκ τότε. Τότε είχαμε. Τότε κούκλα μου πέραμε 2000 μισθό να δεκάωρα και Σάββατα μέσα. Μάλιστα. Σαν και εμάς. Και εμείς δεκάωρα και Σάββατα δουλεύουμε, αλλά δεν παίρνουμε τόσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε. Έτσι. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω. Περιμένουμε να έρθει Σεπτέμβριο. Ο Χάσιμου, ακόμα αυτό σκέφτομαι, θα έρθει ο Νοέμβριο. Έγινε. Τσάω, τσάω. Το σκέφτομαι από τώρα πότε θα έρθει ο Νοέμβριο. Πώ θα έρθει μα. Να έρθει, να έρθει εκεί στην Καλαμάτα, ξέρετε από καλό λάδι. Πάμε να ρίξουμε λίπασμα. Ναι. Αυτό και θα πέσουν μόνοι του. Όχι, όχι. Γιατί το μόνο που έχω κάνει με τις ελιές μας είναι μία φορά πέρυσι να πάω να ρίξω λίπασμα. Έτσι κάνει και ο Κώστας Βουτσάς, ρίχνει λίπασμα. Βγαίνουν, φυτρώνουν. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε γραμμούλα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Φαντάζεσαι ο Αντρέας, μιας και μιλάμε τώρα ας πούμε, για τα χρόνια του Πασόκ, να ήθελε να τεκνοποιήσει με την Μιμή. Τότε δεν ήταν και τόσο εύκολα ας πούμε, οι εξωσωματικές εκείνη την εποχή. Δηλαδή αν ήταν στην εποχή μας. Εντάξει, Αντρέας Παπαντρέου, πήγαινε κάτι κάπου στο εξωτερικό. Ξέρω, λες, άμα ήθελε θα το. Δεν ήθελε δηλαδή. Δεν ήθελε.
Τα είχαμε είχε τώρα. Αφήσει τον. Εντάξει, είχε, αυτό το φοβερό κληρονόμο. Εντάξει, εκεί τερμάτισε, ρε παιδί μου. Σου λέει τώρα τι άλλο. Κι άλλο, όχι. Τερμάτισε. Εκεί, όχι. Νομίζω. Δεν είναι ο μικρότερος. Είναι όμως ο καλύτερος. Ο καλύτερος. ήξερε και ανέθεσε τα σκύπτρα και ήταν ο μοναδικός που ασχολήθηκε και με την πολιτική. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, και έτσι. Αυτός. Αυτός, όλοι οι γόνοι. Δηλαδή αυτός ήταν ο καλύτερος. Αυτός ήταν ο καλύτερος. Είναι το καλύτερο μοντέλο. Όπως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από ό,τι αποδεικνύουν τα γεγονότα, είναι ο καλύτερος της οικογένειας Μητσοτάκης. Πολλοί ασχολήθηκαν με την πολιτική, τώρα δεν τα κατάφερε, φαντάζομαι, δεν τα κατάφερε να τερματίσει, ας πούμε, στην κούρσα αυτή της πρωτοκαθεδρίας της κυβερνήσεως, αλλά ήρθε, ρε παιδί μου, εδώ ισχυρός, ισχυρός. Τόσα μετά έχουμε. Εντάξει, ο Καραμαλής δεν είχε τέκνα. Δεν έχει παιδιά ο Καραμαλής. Δεν είχε ο Εθνάρχης, δεν είχε τέκνα. Αν αυτό... νόμιζα ο Καραμαλής ο τώρα. Όχι. Ο τελευταίος έχει παιδιά. Ο τελευταίος βέβαια, εννοείται. Δίδυμα. Ασχολούνται τώρα στον υπηαγωγείο, στο δημοτικό, μα έχουν βάλει και το πενταμελές. Α, είναι μωρά. Εντάξει, όχι, δεν είναι μωρά. Πρέπει να είναι δημοτικό, μπορεί να πάνε και γυμνάσιο σιγά-σιγά. Καλή πρόοδο στα παιδιά. Να ανοίγουν στην Κύπρο να μην πάνε. Μόνο γιατί δύσκολα δεν μπορούν να έχουν μουσια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Χριστινάκη, ναι. Quiz. Ποιος ήταν το πρώτο παιδί που γεννήθηκε με εξωσωματική στην Ελλάδα? Κουιζάκι, μάλιστα. Γιατί το ξέρουμε. Ναι. Και πότε, χρονολογία δώσε μου. Αρχές δεκαετίας του 80. Μάλιστα, ποιο ήταν το πρώτο παιδί? Κωνσταντίνος Αργυρός. Τι λες, ρε. Ναι, ρε. Σοβαρά. Ναι, άρα γυρός είναι το πρώτο παιδί. Η σούπερ άχρηστη πληροφορία. Και είναι στην Ελλάδα με εξωσωματική. Και χτύπησε φλέβα γιατί είναι ο αγαπημένος της. Ναι, δεν το ήξερε, Χριστίνα. Δεν το ήξερα, όχι, δεν το είδα αυτή την πληροφορία. Θα να το δει, τις δηλώσεις. Θα το ψάξω, θα το ψάξω. Και έγινε νούμερο ένα, ήταν τυχαίο. Ίντιγκο, παιδί, Ίντιγκο. Ψαχτείτε. Να ξέρει. Ναι. Η άχρηστη πληροφορία που είχε. Όχι, πολύ χρήσιμη. Ήταν, ευχαριστούμε πολύ που τη μοιράστηκε μαζί μα. Τσα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα Μπάμπη, ο Μπάφη δεν έχει μονάδες και μου είπε να σε πάρω. Εντάξει, θα τον πάρω εγώ, κλείσε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Εγώ είμαι. Καλημέρα, ναι. Έλα Μπάμπη, Αναστασία είμαι. Γεια μου, τι έγινε, είσαι κλεισμένη από έξω? Όχι, είμαι στο λεωφορείο και ακούω αυτά που λέτε και θέλω να επέμβω. Μπράβο Αναστασία, μια κέρια παρουσία. Όχι, νομίζω ότι ήσουν έξω και λέει, έλα Μπάμπη, άνοιξε να μπω μέσα. Όχι. Για πες. Λοιπόν, ναι. Ο Αργυρός είναι το πρώτο παιδί που γεννήθηκε με εξωσωματική τρίδημο. Τι. Το πρώτο τρίδημο που γεννήθηκε. Όχι γενικά. Όχι. Όλο λάθος πληροφορίες. Πιο παλιά έχει. Το 80 έχει γεννήθει το πρώτο παιδί με εξωσωματική. Μάλιστα, για να μην πει. Να πω. Καλά, εντάξει. Γιατί το ξέρεις αυτό. Δεν μπορώ την αδικία, δεν την μπορώ. Γιατί το ξέρεις, λέει εδώ η Χριστίνα. Γιατί το ξέρω. Ναι. Γιατί. Τώρα είναι δυνατόν να με ρωτάς γιατί το ξέρω. Είσαι φαν, εντάξει. Όχι, γιατί είναι ρεπόρτερ. Γιατί. Τέσσερις ανιγνώσεις που γεννήθηκε. Κανονικά γεννήθηκε, δεν είναι. Όχι. Μάλιστα. Με τον παραδοσιακό τρόπο. Μάλιστα. Με το πρώτο τρίδημο. Με το πρώτο τρίδημο. Σαν το λαχείο δηλαδή. Έτσι. Ευχαριστώ. Πήσε με στο λεωφορείο. Δηλαδή και έγινε στην ανάγκη να το κάνει αυτό. Δηλαδή μα συγκινήσει, Αναστασία μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάζει τα πράγματα στη θέση του. Ναι. Βέβαια. Και να το μοιραστεί μαζί και με του υπολείπου με στο λεωφορείο που σήμερα θα έχουν μεγαλύτερη. Σε ποιο λεωφορείο είσαι? Το 34. 3-4-7-7 και. Είναι φιλιά, σε περιμένουμε. Τσαου. Αυτό είναι κυρίες και κύριοι το κρου του Λίμπερο 107,4. Αναστασία, έρχεται στη δουλειά. Είναι η χολήτριά μας και έρχεται να της παραδώσουμε την σκυτάλη. Και όμως θεώρησε σκόπιμο και χρήσιμο εδώ να πάρει και να αποκαταστήσει την τάξη για όλα αυτά. Έτσι, τι ανακρίβειες. Αλλά ακρίβειες. Έχει δημιουργηθεί θέμα με το να βγει ο Αργυρός στο τηλέφωνο, να τον πάρουμε. Να τα ξεκαθαρίσει όλα. Καλημέρα στην γραμμούλα πριν πάμε στο διάλειμμα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Ναι, καλημέρα. Σε μια ψυχή στο 34 που ταξιδεύει και προσπαθεί να αμβλύνει την πληροφορία που έδωσα εγώ, η πρώτη εξωσωματική που έγινε στην Ελλάδα, που γεννήθηκε στην Ελλάδα, ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο νομίζω διαπρέπει. Αλλά η διαδικασία έγινε στο εξωτερικό. Του Αργυρού εξ ολοκλήρου έγινε στην Ελλάδα. Έλλημα, έτσι Ελλάδα κυρίες και κύριοι. Εξ ολοκλήρου η επεξεργασία. Και όλα αυτά και η τοποθέτηση και η γέννηση έγινε εξ ολοκλήρου. Και με το καλημέρα τριαδούλα βγάλαμε.
Παρολί σε παιδιά. Το κοριτσάκι, μια κοπέλα που τώρα είναι γύρω στα 25 χρονών, 30, 25-26, κάπου εκεί μέσα είναι, στη δεύτερη 20ετία διανύει τη ζωή τη. Η κοπέλα έγινε η αρχική τοποθέτηση επεξεργασίας στο εξωτερικό και η ομάδα που ανέλαβε την εξωσωματική ήρθε στην Ελλάδα, την παρακολούθησε και έγινε η γέννηση. Αναστασία. Εδώ έχω Αναστασία. Εγώ εδώ έχω γκουγκλάρει και λέει, ας πούμε, στη μηχανή του χρόνου ότι το πρώτο παιδί που γεννήθηκε ως, με εξωσωματική, το πρώτο παιδί του Σωλήνα στην Ελλάδα και το τρίτο στον κόσμο ήταν ο Αποστόλης. Ποιος? Ο Αποστόλης. Ποιος είναι αυτός? Ένα, σου ξέρω εγώ. Στην Τίνο. Έτσι λέει εδώ τώρα, στην Τίνο είναι. Άρα ούτε κορίτσι είναι, ούτε αγγελίδι. Όχι, κορίτσι είναι. Κορίτσι είναι το πρώτο που γεννήθηκε στην Ελλάδα, αλλά έγινε στο εξωτερικό η προέργασία. Πώς λέει, να είναι το πρώτο σου παιδί και να είναι και κορίτσι. Να είναι και κορίτσι, να είναι και στο εξωτερικό. Θα διερευνήσουμε, το ζήτημα. Πρέπει να εντρυφήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Έγινε. Ευχαριστούμε, φίλια. Τσαου, τσαου. Μόνο στο λόγο, επειδή θα μπορούσε να υπάρχει αντιπαράθεση για το ποιο είναι το πρώτο παιδί τη Σωλήνα. Θα έχει πει και ο Πανούζης. Λοιπόν, 7:33 να ζητήσω συγγνώμη στη γραμμούλα. Μπορεί να επαναέρθει και να τοποθετηθεί. Θα πήρε να πει. Να πει εδώ ότι εγώ τι είναι αυτά που λέει ο άλλος. Δεν θα σε ξαναβγάλω στα τηλέφωνα κτλ. Πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα μας για να, το διάλειμμα μας για να έχουμε και λίγο χρόνο για την επιστροφή. Νουδού Πασόκ, Νουδού Πασόκ που έχει τα γενέθλια το Πασόκ. Μα πιο πολύ Δημάρ. Και δεν είναι τυχαίος ο στίχος που έχω γράψει, διότι σήμερα 3 Σεπτέμβρη, εκτός από το Πάσο, γεννήθηκε και ο Φώτης ο Κουβέλης. Έτσι, γεννηθεί το 1948, το ξέρεις αυτό? Χρόνια του πολλά. Και αυτό κι αν είναι πληροφορία, γιατί να μην ξέρουμε να εορτάζουμε την, και να τιμούμε την ημέρα μόνο μερός, σε παρακαλώ και γράφει να αυτό. Να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Ακριβοδίκαιοι, ακριβοδίκαιοι. Λόγω επειδή, κυρίες και κύριοι, ακούτε στο πιο... Στο κουτσουρεμένο μισαωράκι. Αρέσει αυτό το κουτσουρεμένο. Τρελαίνεσαι για κουτσουρεμένα μισαωράκια. 7:43 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τους έσχατους που προστίθεται στην παρεούλα μας μέχρι και τις 8. Όσο μας απομένει εδώ, επικοινωνούμε στο 2310287 και 38. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα διαδίκτυά μας, στα Facebook μας, στη σελίδουλα μας εκεί 37 και πλέον χιλιάδες ακόλουθοι. Γιατί τώρα σαν αυτό, σαν αυτοκρατορία ακόλουθη, εντάξει, δεν είναι έτσι, είμαστε. Όχι, παιδί μου, είμαστε ο ένας για τον άλλον. Είμαστε μια οικογένεια εδώ ούτως ή άλλως. Το έχουμε επαναλάβει Πολάκης. Πολάκης. Μήπως έγινε έγινε και Πολάκης. Όλοι stand-up comedians εδώ μαζευτήκαμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πότε έχει γενέθλια? Για ψάξω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Να πιάσαμε τα γενέθλια. Το ψάξω. Εντάξει, Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα που ξεδίκησα. Ωνατός. Καλημέρα. Ανησυχήσαμε. Όχι, έβγαλε ψωμιά με ήλιο του Πασόκ για να μοιράζει τον κόσμο. Ήρθε μια πελάτησα σήμερα 6 ώρα το πρωί, 6.30, τη λέω χρόνια πολλά, λέει γιατί, λέω γιορτάζεις το Πασόκ. Α, γιορτάζουμε λέει, που με κατάλαβες ότι είμαι Πασόκ. Λέω, αφού δουλεύεις στο Δήμο, δουλεύεις το εφήμερο, παίρνεις 1.100 ευρώ, κρινιάζεις όλη μέρα, δουλεύεις πεντάρο, λες πότε να πάρω άδεια, παίρνεις 40 μέρες άδεια το χρόνο, άλλες τόσες άλλες, τι θα ήθελε, άμα ήταν άνθρωπος στο Πασόκ, σαν εσένα θα ήταν. Καλά τις τάπες. Τι να πούμε. Έτσι πρέπει να είναι όλες οι εργασίες, έτσι πρέπει να ήμασταν παιδιά, εγώ δεν κατάλαβα γιατί υπάρχει μομφή προς αυτό και που τι θεωρούμε ότι είναι μεμπτό. Έτσι πρέπει να είναι η δουλειά. Να δουλεύουμε υπερθύμενο. Έτσι πρέπει να είμαστε. Έτσι, ναι, ναι, να, ναι. Εγώ το όνειρό μου είναι αυτό, να γίνει ο ιδιωτικός τομέας σαν δημόσιος. Έτσι. Το καλύτερο πράγμα. Μετά είναι απόλυτη ευτυχία. Να τελειώνουμε, ας πούμε. Να μην έχουμε προβλήματα στη ζωή μας. Σε παρακαλώ. Ο φούρνος να δουλεύει. Γιατί δεν είμαστε στη θέση τους. Ναι. Πώς θα δουλεύει ο φούρνος με ρυθμό δημόσιο, τι ώρα θα τρώμε το ψωμί? Έτσι, ναι, ναι. Έτσι καλό. Γιατί ο φούρνος, ξέρεις, όταν κλείνει εγώ δυο εβδομάδες και εμείς τι θα κάνουμε, ο φούρνος δεν κλείνει. Εγώ νομίζω ότι με το Πασόκ δεν πρέπει να υπήρχε πρωινό ξύπνημα. Μόνο ύπνος μετά τα μπουζούκια. Ναι, ναι. Τι ωραία αυτά. Θυμάμαι εδώ η Καλύβα ήταν Δευτέρα. Δευτέρα. Φούσκα. Sold out. Βέβαια, βέβαια. Ιστορική Καλύβα. Ιστορική Καλύβα. Κάτι σαν τη Μασία της Μπαρτσελόνα. Έχει βγάλει τεράστια ονόματα. Ο Βασίλης Καράς, όλοι οι Πασχάλης Τερισμής. Όλοι από εκεί έχουν ξεκινήσει. Ιδιοκτησία στα τελειώματά τη για πολλά χρόνια. Μαριάνθες Κεφάλα. Για να μαθαίνουμε ιστορία, βέβαια. Mary Flower Superhead. Πώς? Mary Flower Superhead. Εγώ κάπου είχα ακούσει
εκεί η Μαριάννα Κεφάλαια μένει μετά από το στενό, εκεί κάπου στο Αγνό. Μπάμπη, κάπου εκεί ήταν το πατρικό τη. Άρεσε, αυτή τραγουδιστομάνα η Σταυροπολή. Μία κεφάλα και ένα σου κεφάλα, εγώ. Έτσι. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Κώστα που γράφει το αγαπημένο μου τραγούδι μετά το Sweet Child of Mine για το Δημάρ. Έπαιρνα, δες τώρα πώς συνεννοούμαστε. Έπαιρνα τηλέφωνο τον Παφούλια. Γιατί βλέπω δεν έχει κάρτα. Και εντάξει, σίγασε. Και τον έπαιρνα για να κάνω δήλωση, να τον ηχογραφήσω και να βγάλει στο λαό. Τώρα με έκανε ένα πάντι. Διάγγελμα, διάγγελμα για την ημέρα. Θα απευθύνει χαιρετισμό ο φίλο μου στο Παφούλια. Θα κάνω ρεπορτάζ τώρα. Θα τον πάρω τηλέφωνο. Θα ηχογραφήσω. Για αύριο. Ένα λεπτό. Όχι για σήμερα τώρα, προλαβαίνω. Για το παίξει κατευθείαν. Εντάξει, μάλιστα. Εντάξει. Οκ, αυτό έγινε. Χαιρετίσματα που με ακούνε τώρα ο Στέφανος, ο φίλος μου, ο Αλογάς. Ναι. Και ο Λευτέρης που με λέει πάρε, πάρε να πούμε τηλέφωνο. Έκανε αλήθεια ψωμί. Καλύτερο στη χυματζή είσαι. Έκανε αλήθεια ψωμί, Πασόκ. Όχι, ρε, τι έκανε. Τι σιγά. Τέτοιο μαλλιωτάγαρο. Να σου πω κάτι. Τέτοιο μαλλιωτάγαρο θα γινόσουν viral. Αλλά πού να σε κόψει. Θα κάνουμε το χρόνο. Καλά, εντάξει, έγινε. Μπορεί και να μην φούσκωνε γι' αυτό. Ενώ το Πασόκ μας τα παραφούσκωνε. Τι είπα, καλά, Σταθής Ψάλτης αισθάνομαι σήμερα. Είναι λίγο, εντάξει. Αφού μιλάμε και για θεολογικά εδώ στο λόγο, επειδή ενίοτε, προφανώς έχω και αυτήν την δικαιοδοσία. 2-31-0-2-7-3-8 για λιγουλάκια ακόμη εδώ στους εθέρες της πόλεως. Στο λόγο, επειδή που και αθλητικό είναι, αλλά είναι και κοινωνικού περιεχομένου εκπομπή. Ούτως ή άλλως είπαμε ότι στα ποδόσφαιρα από τη στιγμή που έχουμε διακοπή λίγο θα καμφθεί το πάθος, θα καταλαγιάσει λίγο η γκρίνια που υπάρχει ένθεν και ένθεν στους συλλόγους της πόλεως. Ο Ηρακλής φαίνεται να βρίσκει άκρη και να αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική με το άφημι του Άρη Παλαιοχωρίου. Ένας Άρης θα γίνει Ηρακλής, πώς θα φέρνει η ζωή, βλέπεις. Το μπασκετάκι έχει σήμερα, θα μας απασχολήσει περισσότερο αύριο όταν θα αναλύσουμε τα pick and roll και τα hooks. Pick and roll. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα και στους δύο. Καλώς τον. Με χαμόγελο πάνω απ' όλα. Κυρίως. Παμπίνα, το ξέρεις ότι η επαγγελματική μου καριέρα έχει περάσει τα λεά τα χρόνια τώρα, έτσι. Και ήμουν τυχερός να παρακολουθήσω συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Έχεις ως τετραήμερο. Ζωάρα, πού, στο ΣΕΦ. Αθήνα, στο ΣΕΦ. Όχι, στο ΑΚΑ. Έτσι. Τετάρτη έπαιζε Ολυμπιακός, Manchester United 0-2. Νομίζω και τα δύο πρώτα τα έχει βάλει ο Γκίξ οδε. Και την επόμενη Πέμπτη με Κυριακή, δηλαδή τετραήμερο, ήταν το συνέδριο. Ναι. Με και κατέβηκες από Τετάρτη. Και μεγάλο Σιμίτης. Κατέβηκες για τον Ολυμπιακό ή για το συνέδριο. Γιατί σε κάποια φάση χρησινά βεβαιώθηκαν, ναι, νομίζω μετά τα καμένα βούρλα ότι κατέβαινα για τον Ολυμπιακό, δεν έβλεπες τίποτα άλλο, ήταν μόνο αυτοκίνητα με κασκόλ του Ολυμπιακού. Και ψάχναμε να βρούμε και το ξενοδοχείο Πανάθεμά μας, δεν ξέραμε που πηγαίναμε τότε, ακόμα είμαστε ανάπηροι μες στην Αθήνα. Και ανεβαίναν, ήμασταν, ξέρω εγώ που ήμασταν και εκεί, ανεβαίναν από τον Πειραιά, ανεβαίναν για το ΆΚΑ και είχε κοκκινήσει ο τόπος. Αντί να πρασινίσει αυτά. Και την επόμενη μέρα έμαθα, δηλαδή με το που ξεκίνησε το συνέδριο από κάποιους υπεύθυνους κάτω, ότι γιατί δεν ήρθες, λέει, θα σε βάζαμε. Έλα, Χριστέ και Παναγία, χάσαμε να δούμε τη Manchester Light. Σε πολύ καλό παιχνίδι. Είδες, με το Πασόκ θα έβλεπες και τη Manchester. Τώρα τι βλέπεις, κάτι κράσνονταρ βλέπουν οι Ολυμπιακοί. Τον Παναθηναϊκό τον είδα πάντως. Το Παναθηναϊκό τον είδα, μας είχαν κατεβάσει πάλι με την ίδια εταιρεία για το 1-0 που είχε βάλει τον Πασινάς. Με Manchester. Με Μπαρτσελόνα. Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα το 1-0 του Μπασινά. Μάλιστα. Που πήγανε μέσα μετά στον επαναληπτικό, γιατί το θυμάμαι, Μπαμπή, το είχα παίξει ανατροπή, ότι με ροκάμα στη λεωφόρο λες εσύ το 1-0 του Μπασινά. Στη λεωφόρο εκείνο το μάτς που κόντεψε να... Ήταν το χαρακτηριστικό τότε το The Bar που έλεγε ο Λορέντζο, όχι ναι, αυτός, όχι αυτός. Ναι, το τι λες τώρα. Τι λες τώρα, ξέρω εγώ και το καρφώνει. Έτσι, όχι ο Μπασινάς, όχι αυτός, ναι. Γιατί πίστευε ότι θα το χάσει. Ήταν μια περίοδος που ψιλοέχανε πέναλτι ο Μπασινάς. Ναι, κάτι σαν τον Γιουνιές και τον... Όχι αυτός, πως είναι εκείνο το βίντεο στη θύρα 3. Λοιπόν... Και τον επαναληπτικό που τον έπαιξε ανατροπή, είχε κάνει το 0-1 ο Κωνσταντίνου με εκείνη την πατσαβούρα. Ναι, και έχασε ο Βλάουβιτς, νομίζω, ένα ασύλληπτο σούτ έξω από την περιοχή που πέρασε ξυστά και θα παίρνει ο Παναθηναϊκός στην πρόκριση. Μα ισοφαρίστηκε στο 38 του πρώτου ημιχρόνου από το Λουίς Ενρίκε και μπήκε στο δεύτερο και έφαγε άλλα δύο μετά. Δηλαδή αν κρατούσε τα 7 λεπτά πόσο ήταν το ημίχρονο δηλαδή ο Παναθηναϊκός, και εμείς και εγώ θα πληρωνόμουν
και θα περνούσε και ο Παναθηναϊκός, γιατί είχε το 1-0 από το πρώτο παιχνίδι και με 2-1 περνούσε, κατάλαβες. Εδώ η Χριστίνα χασμουρήθηκε μόλις άρχισε από τις ποδοσφαιρικές ιστορίες. Δεν έχω κοιμηθεί γι' αυτό. Έλα, δεν πειράζει. Πριν. Δεν με καρφώνει. Όχι, θα σε δώσω γιατί θα τα πούμε. Για τις εξωσωματικές και αυτά, αλλά λίστα τι. Και το αξιοσημείωτο μπάμπι σε εκείνο το συνέδριο ήταν που είχε έρθει ο Γιασέρ Αραφάτ. Πού ήμασταν, ας πούμε, εκεί. Πού, στο συνέδριο, άρεσε, άρε, ναι. Ναι, είχε έρθει ο Γιασέρ Αραφάτ. Είδες και Αραφάτ live. Ελά, άρεσε, εντάξει, αυτό είναι. Από δίπλα μου πέρασε. Από δίπλα μου πέρασε. Μυθικό. Δεν καταλάβαμε από ποιο αυτοκίνητο βγήκε μπάμπι. Ήμασταν εκεί μπροστά στην πύλη, δηλαδή είχαμε κάνει αλυσίδα, ξέρει. Και σκάσανε 7, 8, 10 τυπάκια. Ναι. Και δεν καταλάβαμε από πού βγήκε. Φυσικά εμείς μπροστά σε αυτούς είμαστε, ξέρεις, τίποτα. Mm-hmm. Την ασφάλεια που είχαν οι Ισραηλοί, ας πούμε, ήταν απίστευτο. Οι Παλαιστίνοι. Οι Ισραηλοί είχαν αντιασφάλεια, τον ψάχνανε. Οι Παλαιστίνοι. Αλλά είδες ο Αντρέα, τότε σημείτησε, γενικά το Πασόκ έφερνε ονοματάρες, Καντάφη, Γιασέρ Αραφάτ, Μιτεράν, ερχόταν εδώ πέρα. Τώρα ένας ποιος ήρθε, ο Ομπάμα. Ένας ποιος ήρθε, ο Ομπάμα, αλλά στη λήξη της καριέρας του, για τα τελευταία ένσημα όταν μας επισκέφτηκε. Δεν ήρθε πάνω στο πικ. Ήταν πάντως μεγάλη εμπειρία εκείνο το τετράγωνο. Μάλιστα, έγινε, ευχαριστούμε. Να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Πάντως με την εθνική, Μπάμπη, είναι δύσκολο το παιχνίδι, την είδα τη Βραζιλία, να ξέρεις. Καλά, σίγουρα δεν θα είναι τώρα 30 άρα και τέτοια. Είναι δύσκολο το παιχνίδι, την είδα τη Βραζιλία προχθές. Θα παίξει, θα πέσει ξύλο σήμερα, θα έχει πολύ ξύλο οι Βραζιλιάνοι, βαράνε. Ναι. Έτσι, έτσι. Θα δούμε. Φιλιά, τσάω. Το δεύτερο. Έτσι. Σε αντίθεση με εμάς που είμαστε πιο τελικάτοι, εμείς είμαστε σαν την ποδοσφαιρική Βραζιλία και οι Βραζιλιάνοι είναι σαν τους ποδοσφαιρικούς Έλληνες. Μας έχει στείλει τώρα ο Φουρναρής ανταπόκριση. Δηλαδή, βάλε, λέει, πολύ γέλιο, χαχά. Για να ακούσουμε, ας πούμε, πήρε, δηλαδή, αυτά μπορεί να εδώ γίνονται. Πήρε τηλέφωνο τον Πάφη εκτός αέρας, τον ηχογράφησε για να τον ακούσουμε εμείς. Για να δούμε. Καλημέρα, Πάφη. Καλημέρα. Έλα. Είμαι απεσταλμένος για το λόγο επειδή είναι λίμπερο 107 και 4 στην εκπομπή του Μπάμπι Μπατμανίδη and Friends. Θέλω να κάνεις μια δήλωση. Πού βρίσκεσαι, τι κάνεις και τα σχετικά. Βρίσκομαι στη Ιερά Μονή Ραφαή. Ναι. Καλημέρα τη Χριστίνα και... Πού ξέρεις ότι είναι η Χριστίνα. Πού ξέρεις ότι είναι η Χριστίνα. Μας παρακολουθείς. Έτσι μου είπες. Έτσι. Α, σε είπα στο σάρα, ναι. Σαν τον αυτιά την πάτηση. Ναι, πες. Κάνε πως είναι σκημένο. Τέλος πάντων, λέγε γρήγορα. Καλημέρα και τον Μπάμπι. Ναι. Ο Θεός να τους έχει πάντα καλά. Ναι. Και τους αγκουρατές. Τους αγκουρατές. Τον χαρτάκι παίζει. Ο Λευτέρη μην με ξαναπάρει τηλέφωνο γιατί να το στείλω από εκεί που ήρθε. Όχι, 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 σ' αγαπάει. Άντε κλείσε, κλείσε. Με χαρτάκι πες, το λέει τι να πει, αλλά έτσι λέει μου είπες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ποιο μουσικό στέκει και ποιο χάραμα. Ξέρεις εσύ από νύχτα, Μπάμπι. Άσε ρε, Μπάμπι. Νυχτερίδα είμαι, ο Μπάτμαν. Έγινε φωνή τσάκωνα. Δεν ξέρω, καλημέρα. Τι να πω, τσάκωτσον. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς τον, καλώς τον. Λοιπόν, τώρα από ό,τι βλέπω, τώρα γιατί είναι η δεύτερη μέρα που είμαι στην πόλη, ας πούμε, ξέρω εγώ, βλέπω ότι μπήκαμε σε κανονικούς ρυθμούς. Κίνηση, κίνηση, κόσμος, ναι, χαμός. Τώρα την Εγνατία, διέσχισε την Εγνατία, βλέπω ότι κάνανε ασφαλώς κάνανε το δρόμο. Βέβαια, όταν έλειπες, κάποιοι εργαζόταν και στρώναν άσφαλτο. Μολόχ. Πολύ ωραία, πολύ, γιατί όταν πήγε ιδίως προς τα δυτικά, πήγαινε το αυτοκίνητο, πήγαινε λες και ήταν σε χωραφόδρομο. Όχι χωραφόδρομο, λες και ήταν στη θάλασσα. Πηγαίναμε με, με Chris Craft στα σπίτια. Δηλαδή, ήταν σε κάποια σημεία που άμα χρειαζόταν να φρενάρεις, μπορεί να φεύγεις απέναντι. Έπαιρνες, πώς τα λένε, με το stop για να μπας σπίτι, ας πούμε, είχες ναυτία. Λοιπόν, τώρα εντάξει, είναι ο καλύτερος μήνας, εμένα αυτός ο μήνας, φίλε μου Μπάμπη, μου αρέσει περισσότερο από όλους, γιατί έχει και τις κανονικές θερμοκρασίες, δεν έχει και πολύ ζέστη και μαζευτήκαμε όλοι μαζί τώρα. Πώς λέμε, έχει ιδανικές συνθήκες για ποδόσφαιρο. Να δούμε. Αλλά λοιπόν, δεν έχει ποδόσφαιρο. Ναι, άξε και μπάσκετ μου, δεν θα αργές. Αυτό είναι ξενέρωμα τώρα με τις εθνικές. Τότε διακόπτουν, αφού η Ελλάδα δεν έχει... Βλέψεις. Εντάξει, έχει όμως άλλους παίχτες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημά μας και πρέπει να αγωνιστούμε τις δικές τους που έχουν βλέψεις. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Καλύτερα, μωρά, ας δούμε λίγο μπασκετάκι αυτές τις μέρες.
Μην πας και τάχει ποιος το κάθε. Εντάξει, θα το δούμε, θα το δούμε. Από τι πότε ανακάλυψαν το μπάσκετ. Προχθές είχε η Ισλανδία τέτοιο. Ποιος θα κάτσε το διάβολο. Καλά, όχι. Περιμένουμε τώρα να πάει ουσιαστικά στους 8 για να δούμε όλες τις ομάδες που θα συγκεντρωθούν εκεί. Όπως είναι στο Μουντιάλ του Ποδοσφαίρου, που φεύγεις από τους ομίλους, περιμένεις να τελειώσεις την ομίλη, και θες να πας στην 16, στην 8, και εκεί έχουν ενδιαφέροντα μάτια. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέμε. Τέλος πάντων, το σημερινό θα είναι. Θα είναι ενδιαφέρον, θα είναι ενδιαφέρον με τη Βραζιλία, θα είναι δυνατό παιχνίδι. Έχουμε. Αλλά το μεσημέρι είναι αυτό. Τρεις η ώρα. Εσύ, θα το χάνει πολλοί κόσμοι. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, είμαστε τα μάτια σας και θα σας ενημερώσουμε. Περιστατωμένα. Να είσαι καλά, φιλιά. Καλά έγινε, είπε. Αυτό ακριβώς. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ξέχασα να σας μεταφέρω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς από το Παναίρι του Αϊμάμα. Έτσι, η διοργάνωση της χρονιάς. Για πολλωστή φορά. Πήγα ΣΥΟΣ 2 φορές. Να μας έχει γερός ο Θεούς να πάμε και του χρόνου. Δεν τελείωσε χαρά... ακόμα. Τελείωσε χθες ήταν του Αγίου Μάματος. Όχι. Ακόμα παίζει. Ποιος γιόρταζε. Ο Άγιος Μάμας. Ποιο όνομα γιορτάζει. Για κόσο συστροφή και με φωνάζουν η μάνα. Ναι. Και αύριο και 4. Σήμερα πώς θα είναι. 3 δεν είναι. Και αύριο για όποιον ενδιαφέρεται. Μιλάμε τώρα η χαρά του Βαλκάνιου. Έτσι. Απίστευτο. Και το 50% των καταστημάτων, δηλαδή αυτά τα κιόσκια από πάνω που τα λένε, ξέρω εγώ πώς τα λένε, τα τσατήρια, το 50% γυναικεία εσώρουχα του κάτω μέσα. Θυμίζεται ο Άγιος Μάμας, θυμίζεται για τα βρακιά. Απίστευτο, για τα σουσόνια. Δηλαδή, πολυχρωμία, πολυφωνία, τι να σου πω δηλαδή, τι φλανά έχει ο Νταλή και ποιοι όλοι αυτοί οι φουτουριστικοί και οι πρισιονιστές. Δηλαδή, άμα δεις τα σχέδια, άμα δεις τα μοντέλα τώρα. Δεν μπορέσαμε αλλά ευελπιστούμε να πάμε Αιγίνιο, που είναι η επόμενη μεγάλη διοργάνωση. Πότε είναι αυτό? Νομίζω την επόμενη εβδομάδα το Αιγίνιο. Ναι. Μάλιστα. Και σκοτούσα βέβαια. Και σήμερα και αύριο είπαμε. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Κλείσε για να κλείσουμε. Κλείσε για να κλείσουμε. Φιλιά, τσάω, τσάω. Ρεπορτάζ λοιπόν και από τα Παναίρια που απασχολούν αυτήν την εκπομπή εδώ και 15 μέρες μιλάμε για τα πανηγύρια. Αφού είμαστε για τα πανηγύρια. Λοιπόν, σιγά σιγά θα οδηγηθούμε και στην δική μας ολοκλήρωση της πρωινής μας πανδεσίας. Το λόγο επειδή σε μία... Πώς θα τη χαρακτηρίσω σήμερα, πολύ ποικίλη, πολύ θεματική εκπομπή. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε καν για τα σχολεία στην Κύπρο, δεν προλάβαμε. Θεματάκι για αύριο, θεματάκι για αύριο. Έχουμε πολλά να πούμε, θα τα πούμε. Βλέπω εδώ και αυτό ήθελα να πω, το μας το κλείψε το θέμα ο Αντένα. Γάμος με παρατράγουδες στις αίρες από έλεγχο φοριακών. Πήγαν οι άλλοι και κάνανε... Στο γάμο, δεν κατάλαβα. Γιατί πώς δίνεις τα λεφτά, πώς δίνεις τη χαρτούρα. Του παιδιού μου τη χαρά να έρθουνε δηλαδή. Του παιδιού μου τη χαρά, κόψε λίγο ΦΠΑ. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν προλάβαμε. Έχει τόσο. Δώστε μας. Όχι, δώστε μας ώρες, αλλά τι να. Αύριο. Αύριο είσαι σπουδαία. Θα δεις και αύριο, Χριστίνα. Τι, δεν θα έρθω. Αφού αφήσαμε υπόλοιπα από σήμερα. Και θα δεις και τον Πρίντεζι, θα έχει κανένα. Πικερόλα αύριο. Πικερόλα, να πω για τον Αγιώργη. Αγιώργη, όχι μόνο η μάμα. Λοιπόν, παραδίδουμε σκυτάλι στον Κωστή του Τατζαρό. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Εμείς σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή εκούσια και ακούσια. Εις αύριον τα σπουδαία, με πιο αθλητικό ή και όχι περιεχόμενο. Θες να αποχαιρετήσεις κάποιον, να δω, μεταφέρεις κάπου τα χαιρετήσματά σου. Σήμερα τον κόσμο. Τελείωσε. Είσαι οικουμενική, είσαι σαν το Λεβέντι. Λεβέντισα, Λεβέντισα. Μεσίνια. Άλλα μανιά της, αλλά εντάξει. Έλα μωρέ τώρα, υπερκτιμημένη μάνη τώρα. Σε παρακαλώ. Φιλιά.